Καλησπέρα, Αφέντη Λέ. Είμαι η Ελληνίδα πολίτης Όλγα Γερτσίδου, εκπαιδευτική ψυχολόγος και παρουσιάζω την απόψινή μας εκπομπή, όπως και κάθε άλλη βέβαια, ενώπιον του ελληνικού λαού, μαζί με τη θυγατέρα μου. Την Τάνια Μαρία Γερτσίδου, επίσης Ελληνίδα πολίτη, ψυχοπαιδαγό και εκδότη. Αυτό το οποίο θέλουμε να δηλώσουμε με μεγάλη χαρά στον αφέντη λαό μας είναι ότι έχουμε επιβεβαιωθεί πλήρως, χωρίς καν να ολοκληρωθούν καλά-καλά 2 εβδομάδες μετά από τις εκλογές. Δηλαδή, η κυβέρνηση, όπως είχαμε πει αμέσως μετά τα εκλογικά αποτελέσματα, τα νοθευμένα, αλλά με τα δικά τους τα στοιχεία βασικά, τα οποία δεν μπόρεσαν να μην παρουσιάσουν στον ελληνικό λαό για λόγους που έχουμε ήδη προείπει, και αναλύσει βασικά, έπεσε. Η κυβέρνηση έχει πέσει και έχει αλλάξει. Και αυτό πλέον το δηλώνουν και οι ίδιοι, παρόλο που προσπάθησαν επικοινωνιακά να μας το περάσουν με οποιοδήποτε τρόπο, διότι πλέον μιλάνε για μια νέα κυβέρνηση. Ελληνικέ λαέ, στην πραγματικότητα τους ανάγκασες να αλλάξουν κυβέρνηση. Και πώς? Αντί πραγματικά όπως θα έπρεπε να γίνει, διότι και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι το μήνυμά σου, όχι το πραγματικό, αλλά αυτό που υποχρεωτικά έδωσαν για να μην τους πάρει στο κυνήγι, βασικά ήτανε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε πλήρως, όχι απλώς αποτύχει, αλλά θα έπρεπε να αλλάξει τραγούδι και τροπάριο, θα έπρεπε λοιπόν με αυτό το μήνυμα να γίνουν άμεσα επόμενες εθνικές εκλογές για να αποφανθεί ο λαός τι κυβέρνηση θα επέλεγε για να συνεχίσει, τέλος πάντων, τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό βέβαια με το παλιό σκεπτικό, το οποίο πλέον διάγουμε την τελευταία του εποχή. Παρόλα αυτά τα οποία έχουμε πει με τις εκλογές και για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει για νοθείες και τέτοια πράγματα. Ανταυτού όμως και πάλι βλέπεις μπροστά σου ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα, ένα κομματικό, δικομματικό μπορείς να το πάρεις, πραξικόπημα από με πρωτοστατούντες τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο και την ανοχή όλων των υπολείπων κομμάτων και της ανεξάρτητης, σε εισαγωγικά, αρχής της δικαιοσύνης, διότι χωρίς να έχει καινούργια εντολή από τον ελληνικό λαό, ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει εκπέσει στη συνείδηση την εμπιστοσύνη και στην αποδοχή του ελληνικού λαού, δηλαδή δεν έχει τη δεδηλωμένη, σχηματίζει μία κυβέρνηση κατά τις δικές του πραγματικά και αποκλειστικά ωρέξεις. Κατά τις δικές του, ναι, τις δικές του ωρέξεις, και θα δούμε ποιες είναι αυτές οι ωρέξεις. Αυτό το οποίο έχει σημασία και σε αυτό το οποίο θα επικεντρωθούμε και σήμερα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα από όλη αυτή την επικοινωνιακή φούσκα από προσανατολισμού που προσπαθούν να σε κάνουν να χαθείς, για πραγματικά να μην χάσουμε την κατεύθυνση στην οποία πηγαίνουμε και την οποία τόσο επώδυνα πραγματικά σπιθαμή προς σπιθαμή με τα νύχια μας και με τα δόντια μας βγάζουμε από την απέναντι κυβερνητική τάξη. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι μια επικοινωνιακή πολιτική της συντριβής της, ούτως ώστε να μην το καταλάβεις. Επικοινωνιακή διαχείριση ουσιαστικά. Μπράβο. Τι είπα εγώ? Πολιτική. Διαχείριση. Ακόμη λοιπόν. Καλύτερα. Πιο σωστή λέξη, ναι. Λοιπόν, στην ουσία θέλουν, όπως προσπάθησαν τις πρώτες 2 εβδομάδες, να διασκεδάσουν το γεγονός ότι είχαν φάει μια τεράστια σφαλιάρα. Και δεν έκαναν αμέσως τον ανασχηματισμό. Είπαν ότι θα τον κρατούσαν και τα λοιπά. Ναι. Για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, στην πραγματικότητα, γιατί ήθελαν να σου δείξουν ότι αμέσως δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που λες. Δηλαδή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι όταν εσύ λες πίδα και χτυπάς το μαστίγιο, αυτοί κάνουν 2 κολοτούμπες. Αλλά αυτό όμως, αυτό είναι αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα.
Εσένα όμως θέλουν να σε αφήσουν να πιστεύεις ότι αυτό το κάνουν επειδή οι ίδιοι το θέλουν. Επειδή οι ίδιοι, ελαίω του δικού τους, της δικής τους καλής πίστης, καλής θέλησης απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι γιατί είναι υποχρεωμένοι, κάνουν διάφορες κινήσεις, το οποίο είναι ψευδές βασικά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή και αυτό θα δείξουμε. Όπως και θα δείξουμε βέβαια και τι πρέπει να κάνουμε. Τι μας λένε αυτοί οι ίδιοι βασικά, με την ανοησία τους και τις σπασμωδικές τους κινήσεις, διότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί τους έχουμε σβερκώσει ως ελληνικός λαός και αυτοί τεινάζονται και δεν ξέρουν, πραγματικά δεν ελέγχουν τις κινήσεις τους, τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Και εδώ θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, δύο πράγματα. Ένα ίσως είναι σχετικά, δηλαδή λίγο πιο προσωπικό, ας το πούμε, από ότι... Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις, θα τα ακούσω κι εγώ. Λοιπόν, τα συναισθήματα τα οποία έχω για αυτά τα πράγματα τα οποία και θα πούμε, αλλά και τα οποία παρακολουθώ αυτές τις δύο εβδομάδες, εμένα προσωπικά μου έχουν προκαλέσει πάρα πολύ έντονο θυμό. Γιατί? Διότι είναι τεράστια η προσβολή και το θράσος και η έλλειψη τσίπας, η οποία υπάρχει ενώπιόν μας και η οποία πλέον βγαίνει από παντού, όπως ξεχυλίζει κυριολεκτικά ένας βόθρος. Και αυτό το πράγμα προσωπικά εμένα με πνίγει. Και ενώ πραγματικά υπήρχε η ικανοποίηση προσωπική ότι έχουμε επιβεβαιωθεί, όπως είπε η μητέρα μου κτλ., γι' αυτό... Έτσι με είδα στην οθόνη και λέω πω φαίνομαι πάρα πολύ σαν ένα βήρο, ας το πούμε, και αυτό ήθελα να εκφράσω ακριβώς αυτά τα συναισθήματα. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί, ενώ κάνουν όλες αυτές τις κολοτούμπες, βγαίνουν και σου λένε ότι τις κολοτούμπες τις κάνεις εσύ. Και ότι εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα πηδάει με το μαστίγιο και εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα υποστεί το κόστος της κάθε κολοτούμπας που κάνει το κάθε ένα τέτοιο. Πες το. Προσπαθώ να βρω μια λέξη η οποία να μην είναι... Κάθαρμα. Ναι. Και η λέξη κάθαρμα σημαίνει κάτι το οποίο θα πρέπει να καθαρθεί. Είναι μια λέξη, είναι κάτι που είναι προς εκαθάριση. Διότι βασικά είναι βρώμικο. Είναι μολυσματικό και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξυγιανθεί και να καθαρθεί. Άρα λοιπόν το κάθε τέτοιο κάθαρμα. Ακριβώς με την σημασία την οποία έχει η λέξη και όχι ο σύβρης. Είναι μία απλή περιγραφή. Δεν έχω πρόβλημα να πω και τη βρισιά βεβαίως και να πω και χειρότερες. Αλλά επί της ουσίας με ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Και εδώ τώρα θέλω να πω στην κόρη μου και στον ελληνικό λαό. Μα καλά, τώρα περιμένατε να δείτε και να θυμώσετε και να πείτε ότι όχι, δεν έχουν τσίπα. Όχι, όχι. Δεν είναι ότι το έχω δει και πιο πριν. Απλώς τώρα είμαι σε μία φάση ψυχολογική που δεν έχω. Έχω τέτοια δυσανεξία που δεν μπορώ παρά να θέλω συνεχώς διάφορους τρόπους επιθέσεως. Εδώ τώρα πάμε αυτό. Σε με ένα άλλο τομέα, πώς γίνεται διαχείριση ενεργειακή και πώς θα πρέπει να προωθήσουμε, να προασπίσουμε την δική μας ενέργεια και να μην αφήνουμε την αρνητική ενέργεια της άλλης μεριάς να έρχεται και να μας αφεμάζει την θετική μας ενεργειακή παραγωγή και να μας κάνει πραγματικά να αισθανόμαστε αδύναμοι ή να αισθανόμαστε εμείς σε αυτό το στυλ το οποίο να μην μπορούμε να ελέγξουμε βασικά τα συναισθήματά μας ή τέλος πάντων το πώς αισθανόμαστε. Όμως αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα που θα το αναπτύξουμε ως ελληνικός λαός και θα το βιώσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε, διότι πραγματικό νόμισμα της ανθρωπότητος είναι η ενέργεια ούτως ή άλλως. Η ενέργεια, η κάθε ανθρώπινη ενέργεια. Το άτομο, κάθε άτομο όταν γεννιέται, έχει ένα ποσό στάνταρ ενεργίας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, το οποίο ορίζει βέβαια και τη διάρκεια ζωής του. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα να παράγει ακόμη περισσότερο ενέργεια, αν και βέβαια στην κατάσταση της κοινωνίας που ζούμε σήμερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, όχι μόνο δεν παράγεται ενέργεια από τα ανθρώπινα όντα, αλλά αντίθετα χρησιμοποιούν την υπαρξιακή ενέργεια, την οποία τη διαχρονική που έχουν για το διάστημα ζωής τους. Και γι' αυτό έχει μειωθεί
μειώνεται τόσο πολύ το διάστημα διαβίωσης των ανθρωπίνων όντων. Θα μου πείτε, μα πώς βιώνετε, που παλιά ήταν, όπως είπε και ο Ροκφέλλερ, ο μέσος όρος ζωής προπολεμικά ήταν 46 και 49 χρόνια και τώρα έχουν φτάσει στα 85. Όπως έχουν πει, όπως έχουν γίνει μελέτες συγκεκριμένες από την ιατρική και όχι μόνο, μιλάω από πραγματικές επιστήμες και όχι παραεπιστήμες και όλες αυτές τις μεσαιωνολογίες οι οποίες υπάρχουν και επανέρχονται. Στην πραγματικότητα κάθε ανθρώπινο «ον» έχει πολύ περισσότερο δυναμικό ιονί επιβίωσης βασικά σε αυτές τις διαστάσεις. Αλλά αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε αφού καθάρουμε την κοινωνία μας από όλα αυτά τα τοξικά όντα και τα τοξικά συστήματα και καταστάσεις τα οποία μας αναγκάζουν αυτή τη στιγμή να αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε. Άρα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, και είναι κάτι που θα επανέλθουμε και στο τέλος, το γεγονός ότι δεν έχουν τσίπα, όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλη τους η τάξη, η φατρία και οι πατρόνοι τους και οι συνεργάτες τους, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες σαφέστατα, εντός της χώρας είναι ελληνόφωνοι, αλλά οι υπόλοιποι και οι πιο βασικοί δεν είναι Έλληνες, φαίνεται από εδώ και 60 περίπου χρόνια, φαίνεται από το γεγονός ότι παρόλα αυτά τα οποία υποστήκαμε ως ελληνικός λαός από τον διεθνώς και νομικώς καταδικαστέντα φασισμό, γερμανικό φασισμό, αυτό το οποίο μας ανάγκασαν όλοι ήταν να δείξουμε έλεος σε εισαγωγικά προς τον γερμανικό λαό, ο οποίος ήρθε ως θήτης σε εμάς το 40, και όταν λέω γερμανικό λαό δεν τον περιορίζω στους φασίστες, διότι διαφορετικά ο γερμανικός λαός θα έπρεπε ο ίδιος να είχε επανορθώσει τα χρέη του. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει διαχωρίσει την θέση του από τους τότε φασίστες. Τα υπόλοιπα, τα δάκρυα και όλες αυτές ταρτουφισμοί βασικά οι οποίοι υπάρχουν, δεν αξίζει κανείς να ασχοληθεί. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε ήταν, όχι μόνο μας ανάγκασαν να μην πάρουμε τότε τα δικά μας τα λεπτά, τα οποία μας είχαν πάρει, μιλάω για το δάνειο, που δεν ήταν δάνειο, ήταν αρπαγή βασικά. Και ήταν δανεικά και αγύριστα στην προκειμένη περίπτωση, όπως φαίνεται και μέχρι τώρα, χωρίς τόκους, χωρίς τίποτα και χωρίς καν το κεφάλαιο. Αλλά αντιθέτως, τα δικά μας τα χρήματα, τώρα, αφού μας έχουν αναγκάσει να απορροφήσουμε τα δικά τους άχρηστα και επιβλαβή προϊόντα βασικά, βλέπε υποβρύχια και όχι μόνο, και όλες τις άλλες εισαγωγικά τεχνολογίες τις οποίες μας εμπόδισαν επίσημα και με τις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που κάνανε οι κυβερνητικοί πράκτορές τους, δηλαδή αυτοί που ήταν στις κυβερνήσεις και ήταν βασικά οι συνεργάτες και πράκτορές τους, εμπόδισαν και έκλεισαν τις ελληνικές δυνατότητες, οι οποίες επιχειρησιακές, οι οποίες υπήρχαν στην τεχνολογία και στη βιομηχανία, να γίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα για να είμαστε αποδέκτης αυτών των προϊόντων που παρασκευάζει η Γερμανία, σχέτως αν τα χρειαζόμαστε ή όχι, θα μπορούσαμε εμείς πολύ πιο φθηνά και πιο αποτελεσματικά να τα παράγουμε για τις ανάγκες μας. Λοιπόν, έφτασαν σήμερα να δημιουργήσουν σε εισαγωγικά καινούργια δάνεια, που θα δούμε παρακάτω σήμερα, διότι είναι από τις δικές τους πλέον ομολογίες, είναι οι ίδιοι οι συνεργάτες τους που τα λένε, να δημιουργήσουν τεχνητά ελλείμματα και κενά, τα οποία υποτιθέμενα να μας δανείσουν, και βάσει αυτών να κάνουν μια δεύτερη επέλαση, το ίδιο φωνική, όπως είχε γίνει και το 40, και έρχονται με θράσος να μας πούνε, να μας νουθετήσουν και να μας πούνε ότι αυτοί μπορούν να μας δείξουν πώς εμείς θα γίνουμε σωστοί πολίτες, σωστά άτομα, ενώ οι ίδιοι μας χρωστούν παλαιότερα χρέη και δανεικά, τα οποία μας τα δίναν, θα είχαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Αντίθετα, δεν θα είχαμε χρέη αυτή τη στιγμή. Για να μην πιάσω να μιλήσω για τα διαφυγόντα κέρδη και ζημίες όλες αυτές τις δεκαετίες στην ελληνική οικονομία, που κι αυτά θα έπρεπε και θα πρέπει
τη νέα εποχή όμως, αλλά θα έπρεπε και θα πρέπει να μας τα δώσουν πίσω. Εκεί φαίνεται η τσίπα. Όταν βγαίνει λοιπόν κάποιος και μιλάει ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε εντάξει στους δανειστές μας, ο οποίος αυτός είναι ο μεγαλύτερος δανειστής και μάλιστα είναι και κλέφτης και άρπαγας, τότε αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή δεν είναι δείγματα, ότι δεν είναι ούτε αποδείξεις ότι είναι ξετσίποτος. Η ξετσιποσιά υπάρχει από αυτό το βασικό θέμα. Λοιπόν, άρα αυτό και αυτό θέλω να το, εκτός από την Τάνια που της το λέω, αυτό θα πρέπει να ξέρετε. Τι έχετε απέναντί σας? Το φωνάζει ο κλέφτης. Ο κλέφτης, το παράσιτο, ο δολοφόνος. Και το λέω δολοφόνος, διότι εχθές που ήταν η επέτειος, εχθές δεν ήτανε, ή εχθές προχθές που ήταν η επέτειος της σφαγής που έγινε στο Δίστομο, από την Ελληνοφρένεια, άκουσα από την Ελληνοφρένεια. Άκουσα δύο δηλώσεις, αφηγήσεις, οι οποίες είχαν γίνει από αυτόπτη μάρτυρα, θύμα της σφαγής τότε, το τι έγινε, αλλά επίσης και από ένα Σουηδό παρατηρητή, ο οποίος ήταν ανεξάρτητος και είπε, αυτά τα οποία έγιναν δεν ήταν απλές εκαθαρίσεις πληθυσμού, που και αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι ομότητες που έκαναν. Για σκεφτείτε, δηλαδή που εγώ η ίδια, με τόσα που έχω δει, έχω διαβάσει και έχω βιώσει βασικά, πραγματικά χρειάστηκε να κάνω διαχείριση των συναισθημάτων μου. Όταν σου λέει ότι κόβανε τα στήθη των γυναικών και τα γεννητικά όργανα των ανδρών και τα βάζαν στο στόμα τους, όταν σου λέει ότι χώνανε διάφορα πράγματα στα γεννητικά όργανα των γυναικών και μετά σε αυτή την κατάσταση τους κρεμούσανε από τα δέντρα και τους καίγανε, ή ότι καίγανε ζωντανό κόσμο αφού είχαν κάνει άλλες ασχημονίες επάνω. Αυτά λοιπόν τα άτομα, αυτές οι οντότητες βγαίνουν και μιλάνε, κουνάνε το δάχτυλο στην Ελλάδα και μιλάνε και προσπαθούν να νουθετήσουν ποιους, εμάς τους Έλληνες. Βεβαίως και μπορείς να θανατώσεις κάποιον και χρειάζεται, όταν αυτός ο κάποιος πραγματικά είναι τεράστιο βλάβη, προξενεί τεράστια βλάβη για την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο, και είναι υποχρέωση της κοινωνίας να το κάνει για να προασπίσει πραγματικά όλα τα υπόλοιπα μέλη της. Αλλά αυτό το οποίο έγινε, και δεν έγινε μόνο στο Δίστομο, έγινε στα Κερδίλια, έγινε και παντού βασικά, είναι κάτι που ούτε ο Ατήλας δεν το έκανε. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση, για ποια τσίπα μιλάμε? Αυτό δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά ήταν σε αυτό το οποίο είπες. Για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν τώρα, τι επιχειρούν αυτοί να κάνουν? Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, διότι είναι πολύ περιορισμένο το διάστημα αυτό, έχει ξαναγίνει, ήταν πιο κάτω να το πούμε, αλλά θα το πούμε τώρα. Αυτό το ίδιο μοντελάκι έχει ξαναγίνει και ξαναγίνεται συνεχώς. Και θα πούμε πώς ξαναγίνεται και πώς ξέρουν αυτή τη συνταγή, ενώ εμείς δεν την ξέρουμε και είμαστε θύματα αυτή τη στιγμή της επικοινωνιακής τους πολιτικής, η οποία είναι προπαγάνδα και από προσανατολισμός. Είχε ξαναγίνει πολύ πρόσφατα, εγώ το έζησα βασικά, το 1974. Το 1973 και 1974. Πολύ πριν από το Πολυτεχνείο. Και από το 1971 και πιο πριν, είναι σαφέστατα μετά το σοκ, ότι η ελληνική κοινωνία αντέδρασε στην Χούντα. Δεν υπήρξε αποδοχή, δεν υπήρξε ποτέ δεδηλωμένη στη Χούντα. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά όλο αυτό το συναίσθημα, όλοι και όσο περνούσε ο καιρός και ο καθένας έβλεπε και συνερχόταν από το σοκ το οποίο έγινε με την ένοπλη δικτατορία η οποία είχε γίνει το 1967, τώρα μπορεί οι νεότεροι οι οποίοι δεν το βίωσαν, είτε γιατί ήταν αγέννητοι είτε γιατί ήταν πολύ μικροί και δεν θυμούνται, να φαίνεται σαν κάτι το οποίο είναι πολύ απόμακρο. Όμως, πραγματικά και τότε, το 67, τα άτομα σαν και εμένα που ήμασταν σε ηλικία δημοτικού σχολείου, που δεν είχαμε γνωρίσει πόλεμο και κατοχή, σαν αυτό που είπαμε στο Δίστομο και άλλα πράγματα, δεν γνωρίζαμε όπλα μέσα στις πόλεις. Το γεγονός λοιπόν ότι ξαφνικά βρέθηκαν τάγκς και βρέθηκαν στρατιώτες με αυτόματα στα χέρια να πυροβολούν, το 67 μιλάω, δεν μιλάω για το 73, ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε ένα σοκ.
Τα τάγκς τα έβλεπες μόνο στην παρέλαση και εκεί πέρα δεν ήταν τόσο απειλητικά και εκεί επίσης δημιουργούσαν συγκεκριμένες αντιδράσεις στον κόσμο, αλλά ήξερε ο κόσμος ότι ήταν υπέρ αυτού και όχι εναντίον του. Είναι σαφές ότι υπήρξε ένα τεράστιο σοκ. Δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος ή να έχεις σπουδάσει ψυχολογία, ας το πούμε, και ψυχολογία επί τραυματικών καταστάσεων για να το γνωρίζεις. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, όταν σιγά σιγά αρχίσαμε να συνερχόμαστε από εκεί και βλέπαμε και την γελοιότητα βέβαια και την υποκρισία η οποία υπήρχε σε όλα αυτά τα φασιστοειδή της Χούντας, είναι σαφέστατο ότι άρχισε να υπάρχει αντίδραση, το ίδιο που έγινε και εδώ επί ΓΑΠ, βασικά, από το 2009 μέχρι το 2010 και το 2010 ο κόσμος, ιδιαίτερα με τη Μαρφίν, αλλά και όχι μόνο, δηλαδή και τα μνημόνια και όλα αυτά, ήταν ένα τεράστιο σοκ το οποίο έγινε, δηλαδή δεν το περίμενε. Και βέβαια δεν ήταν και τόσο εμφανές όπως είναι να δεις ένα τάγκ έξω από το σπίτι σου βασικά. Αλλά, έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι και από το 10 και μετά, σιγά σιγά αρχίσαμε και βλέπαμε, μάλλον αρχίσατε γιατί εμείς τα είχαμε πει από πιο πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ως ελληνικός λαός, αρχίσαμε και βλέπαμε τι γινότανε και άρχισε η αντίσταση και η αντίδραση με κάθε εμφανή ασχημονία την οποία έκαναν εναντίον μας. Ξεκινώντας από το χαράτσι και όχι μόνο μετά, από τις μειώσεις των μισθών, απολύσεις κτλ. Τα οποία τα γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε όλα αυτά. Με την ίδια λογική λοιπόν, πολύ πριν από το Πολυτεχνείο φαινότανε ότι ο λαός, ότι η Χούντα η τότε δεν θα μπορούσε να σταθεί για πολύ. Προσπαθούσε λοιπόν να βρει τρόπους ομαλής μετατροπής της, αλλά Φράνκο στην Ισπανία, πως ο Φράνκο μετατράπηκε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και βασικά σε κάποια φάση παρεχώρησε τη δικτατορία αποκαθιστώντας και πάλι την βασιλεία η οποία υπήρχε στην Ισπανία. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Λοιπόν, αλλά στην προκειμένη περίπτωση προσπάθησε και εδώ ο Παπαδόπουλος και ο κάθε Παπαδόπουλος που ήταν γύρω του και από πίσω του, να δείξουν ότι θα μετατρεπόταν σε μια δικτατορία. Βεβαίως και τότε ο ελληνικός λαός δεν το έχαψε και το λέω ακριβώς, δηλαδή δεν το πίστεψε, ούτε μπόρεσε να το δεχτεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κλιμακούμενες αντιδράσεις. Η ατμόσφαιρα η οποία υπήρχε βασικά από το 70 και μετά είναι πολύ όμοια με αυτή την ατμόσφαιρα την οποία ζούμε σήμερα κοινωνικά, με τον παλμό ο οποίος υπάρχει. Μπορώ να πω ότι σήμερα είναι πολύ πιο έντονη, αλλά εν πάση γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένος αυτή τη στιγμή και ενοποιημένος. Εν πάση περιπτώσει, η Χούντα λοιπόν σκεφτόταν να μπορέσει με τις νοθευμένες συνεχείς εκλογές, τις οποίες γνωρίζουμε, να επαναφέρει εκλογές, βουλή και τα λοιπά κόμματα, τα συνηθισμένα και να δείξει ότι είχε γίνει δημοκρατία επί της ουσίας, γιατί δηλωνόταν ως δημοκρατία. Βεβαίως, το Πολυτεχνείο την ανάγκασε να ρίξει τη μάσκα και να δειχθεί ότι όχι μόνο δημοκρατία δεν ήταν, αλλά ήταν και πιο αιμοσταγής από ό,τι είχε ξεκινήσει. Δεν είχε κανένα θέμα, όπως οι Γερμανοί του διστόμου, να σκοτώσει και να πνίξει βασικά με καπνούς, με δακρυγόνα, με οτιδήποτε, να ανοίξει κεφάλια με κλόπ ή να αφήσει στον τόπο με σφαίρες και στοχευμένες σφαίρες, όπως ήταν η περίπτωση του Κομνηνού και όχι μόνο, παιδιά, άοπλα παιδιά, άοπλο πλήθος, το οποίο επουδενή δεν θα μπορούσε να σκοτώσει με τα συμβατικά μέσα τα οποία έχει η αστυνομία και ο στρατός. Και ούτε είχαν και αυτές τις διαθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Έδειξε λοιπόν ότι οποιοδήποτε εκφράζει τη γνώμη του θα σκοτωθεί βασικά ή θα εξαφανιστεί ή θα εκφοβιστεί ή θα κυνηγηθεί ή τα οποία τα γνωρίζετε. Τι έγινε την επομένη του Πολυτεχνείου της νύχτας Παρασκευής 16 Νοεμβρίου προς το Σάββατο 17 Νοεμβρίου, που έγινε η μεγάλη σφαγή βασικά στο Πολυτεχνείο και τους διαλύσανε. Βγήκε ο Παπαδόπουλος το Σάββατο και ήτανε, απειλούσε θεούς και δαιμόνες βασικά. Είχε ξεχάσει τις δημοκρατίες και όλα αυτά τα πράγματα και
ούλιαζε ακριβώς για το τι θα επιβάλλει, τι θα κάνει και οτιδήποτε. Παρόλα αυτά όμως, βεβαίως και ο ίδιος δεν μπόρεσε να σταθεί, αλλά αντί άμεσα να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να αλλάξει, να γίνει μεταπολίτευση, έπεσε ο Παπαδόπουλος για να σε εν είδη από προσανατολισμού πάλι επικοινωνιακού και φέρανε μια ακόμη χειρότερη χούντα, πιο αιμοσταγή και πιο αυστηρή και πιο επικίνδυνη, του Ιωαννίδη. Η οποία βεβαίως το ξέραν από την αρχή ότι δεν θα καθόταν, αλλά είχε έρθει για να δείξει στον κόσμο ότι αν κουνηθείς θα πάθεις χειρότερα. Και ότι δεν έπεσε από το Πολυτεχνείο. Μπράβο. Ότι εσύ δεν θα μου πεις πότε και τι θα φύγω. Και γι' αυτό για να κρατήσουν και το όλο θέμα ήταν για να μην καταλάβεις εσύ και εγώ, εμείς ο ελληνικός λαός, ότι πραγματικά εμείς είμαστε αυτό που λέει το Σύνταγμα. Είμαστε ο κυρίαρχος λαός. Είμαστε ο λαός ο οποίος όταν λέει σήκω θα σηκωθείς και όταν λέει κάτσε θα καθίσεις. Και για να μας το δικαιολογήσουν ότι δεν είμαστε εμείς, σκοτώσαν την Κύπρο μας. Δηλαδή, πουλήσαν την Κύπρο μας. Αυτό το ίδιο λοιπόν επικοινωνιακό, αυτό που είχε γίνει τότε, και κάναν και άλλα πράγματα βέβαια σε αυτό το διάστημα, από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούλιο βασικά, που ούτε χρόνος δεν ήταν, ναι. Αυτούς τους μήνες που έμειναν εκεί, κάναν και άλλα. Και τα άλλα αυτά, ξεκινάω να λέω το διατάφτα, ήταν η μεταβίβαση του δημοσίου χρήματος σε πάρα πολλά φιντάνια, τα οποία έγιναν τεράστια ονόματα μετά, μεγάλων επιχειρηματιών επιτυχημένων. Ξαφνικά από το 70 βρέθηκαν να είναι επιχειρηματίες παγκοσμίου επίπεδου. Βλέπε, τα λεπτά μας μεταβιβάστηκαν εκεί και αυτοί άρχισαν πλέον, χωρίς να έχει υποτιθέμενα σχέση με την πολιτική την συγκεκριμένη, ήταν αυτοί οι οποίοι βασικά όρισαν τις τύχες μας, διότι διαχειριζόταν τα χρήματά μας όπως τους στάδιναν οι συνεργάτες της Χούντας, οι οποίοι ήρθαν στη μεταπολίτευση. Γιατί το είπα όλο αυτό? Διότι το βασικό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι πώς λειτουργούν αυτοί. Το πατρόν είναι. Ναι, είναι το μοτίβο, είναι το στυλ, είναι η συνταγή. Αυτό κάνουν και τώρα λοιπόν. Ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς και όλοι αυτοί οι μνημονιακοί, όχι μόνο ο Σαμαράς, και ο Γάπο, ο Παπαδήμου ή οποιοδήποτε πέρασε από εκεί, γνωρίζουν ότι δεν μπορεί το μνημόνιο και οι κυβερνήσεις, οι μνημονιακές, να μπορέσουν να επιβιώσουν στην Ελλάδα πλέον. Είναι σαφές αυτό. Τι έκανε λοιπόν, μας παρουσιάζει μία καινούρια κυβέρνηση, η οποία θεωρητικά, αυτή τη φορά είναι σε αλλαγή επικοινωνιακή, αλλά όχι ουσιαστική, τη συνταγή του Πολυτεχνείου, δείχνει ότι δεν θα είναι... Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάλι στην ίδια συνταγή του Πολυτεχνείου, διότι όταν βάζεις τον Χαρδούβελη και τον κάθε Χαρδούβελη... Θα το πούμε αυτό. Ο οποίος είναι... Πρόσεξε. Ναι. Μπορεί να σου λέει, λένε για λαϊκή δεξιά και κάτι τέτοιο, αυτή την απέσια καραμέλα, η οποία δεν υπάρχει. Λαϊκή δεξιά είναι οξύμορο σε κάθε περίπτωση. Αλλά αυτό το οποίο... αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι έχεις μία κυβέρνηση η οποία είναι ακόμα περισσότερο εξαρτημένη ή έχει δημιουργήσει ή έχει γίνει παράγοντας ή έχει φάει από την έννοια του μνημονίου και να στην πούνε ότι δήθεν έρχονται να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι, σου φέρνουν πιο μαύρο και όπως είχαμε πει την άλλη φορά στην περίπτωση με το ημέρωμα της Τρίκλας, σου λένε ότι αυτό το μαύρο που σου φέραμε είναι άσπρο. Ναι, αυτό. Μόνο αυτό είπα, Τάνια. Ναι, όχι, αυτό λέω είπα, ότι, ναι. Ότι όμως πώς προσπαθούν να το παρουσιάσουν. Οι δηλώσεις που τις έχω εδώ πέρα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να απεξαρτητοποιηθούμε από τα μνημόνια. Άσχετα αν οι δηλώσεις παρακάτω λένε εντελώς το αντίθετο, ακριβώς μέσα στην ίδια παράγραφο που κάνουν. Όμως, στην πραγματικότητα το σερβίρουν ότι λάβαν το μήνυμα και γι' αυτό θα κάνουν μία πολιτική η οποία θα είναι πιο καλή για τον λαό από αυτή σωστά. που κάνανε πριν. Σωστά. Η Χούντα του Γκυζίκη και του Ιωαννίδη δεν το έκανε αυτό.
βγήκε και είπε ότι εμείς θα γίνουμε χειρότεροι από τη Χούντα του Παπαδόπουλου. Εδώ λοιπόν είναι η διαφορά τους. Έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν λίγο τη συνταγή, γιατί είδαν ότι δεν έπιασε τότε. Μπας και τώρα τα νομιστεράκια, οι ηθαγενείς εμείς δηλαδή, πώς το λένε, αυτή τη στιγμή χάψουμε το επικοινωνιακό τους κόλπο δηλαδή. Σαν καινούργιες χιονάτες φάμε το μήλο, που δεν είναι καν και ωραίο όπως ήταν αυτό που δώσαν στη χιονάτη, αυτό το σαφρακιασμένο μήλο. Επί της ουσίας όμως τι κάνουν. Και τώρα θα το δούμε, και τώρα θα δούμε ακριβώς τι κάνουν επί της ουσίας. Τρία πράγματα κάνουν. Και θα τα δούμε πώς επιβεβαιώνονται μέσα από τις δικές τους δηλώσεις και πράξεις. Το πρώτο είναι ότι τι κάνουν, Τάνια, προχωρούνε στην όσο δυνατόν πιο σύντομη εκαθάριση. Εκαθάριση και της ιδιωτικής περιουσίας. Της ιδιωτικής δηλαδή μας, της δικής μας περιουσίας. Το δικό σου σπίτι και το δικό μου το σπίτι. Όχι μόνο το σπίτι. Η περιουσία σου δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι η επικουρική σου σύνταξη. Ναι, είναι, πώς το λένε, προσωπικό σου. Είναι προσωπική σου περιουσία. Είναι βεβαίως η σύνταξη που έχεις στον ΟΑΕ. Είναι η σύνταξη που έχεις στο ΙΚΑ. Είναι, πώς το λένε, είναι η περίθαλψή σου, όλα αυτά είναι όλα προσωπική σου περιουσία. Λοιπόν, διότι να είναι σου δική τα πάρουν, σου επένδυση. Λοιπόν, αυτό, κάνουν μια εκαθάριση και να τα μαζέψουν όλα αυτά. Από τη μια, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Και επίσης ταυτόχρονα, το ίδιο να κάνουν και στην δημόσια περιουσία μας. Δηλαδή, από υποδομές μέχρι παραλίες. Σήμερα είχε στο πρώτο θέμα άρθρο, το οποίο ήταν και έλεγε ότι το μνημόνιο, λέει, και είχε το θράσο να το γράψει και δεν έγινε να σηκωθεί και να κάτσει, ας το πούμε, όλη η δίθεν δικαιοσύνη, ας το πούμε. Θα ότι μιλήσουμε το μνημόνιο, και για τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Θα δείξουμε και για τη δικαιοσύνη. Η φράση που είχε είναι «Το μνημόνιο αποδεικνύεται ισχυρότερο του συντάγματος, πουλούνται όλες παραλίες και ο Αιγιαλός». Μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το μόνο. Αυτό λοιπόν είναι άμεση παραχώρηση βασικά στις οικογένειές τους και στους εταίρους τους της περιουσίας μας. Και της ιδιωτικής και της δημόσιας. Σε αυτό έχουμε και παρακάτω, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το διαβάσουμε, έχουμε όμως ότι έχει ξεκινήσει πλέον να υπάρχει και το θέμα με το ΚΕΑΟ. Και όχι μόνο. Και επίσης υπάρχουν και άλλα πράγματα του πώς θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τις περιουσίες, τις ιδιωτικές και ατομικές των Ελλήνων πολιτών. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει σαφέστατα το θέμα ότι θα πάρουν ό,τι συντάξιμο έχουμε. Μην ξεχνάτε ότι αρχίζουν και συζητάνε για καινούργια για καινούριο σύστημα ασφάλισης, το οποίο θα δίνει σύνταξη μόνο αν υπάρχουν χρήματα και οι εισφορές μας πλέον θεωρούνται φόροι, το λένε πλέον και επίσημα πολλές φορές οι ίδιοι όταν μιλούν. Άρα, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι παίρνουν ό,τι θέλουν και σου δίνουν ό,τι θέλουν. Τα αποθεματικά μας, βασικά. Επίσης, ξεχάστε τις περιουσίες των ταμείων μας και όλα τα άλλα στα οποία πραγματικά είναι κοινή περιουσία συγκεκριμένων ομάδων, όπως είναι οι επαγγελματίες του ΟΑΕ, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βέβαια μιλάμε και για την τεράστια δημόσια περιουσία. Αυτό είναι το ένα. Όσο και αν το αναπτύξαμε, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κάνουν. Το δεύτερο που κάνουν, και είναι εξίσου σημαντικό για αυτούς, όλα αυτά που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτούς, είναι βασικά. Και εδώ θα σας δείξω ένα μέρος, σημερινό πρωτοσέλιδο, καναλάρχη, πώς θα γίνει, εδώ. Να το, λοιπόν, της ελευθεροτυπίας αθώνουν τους καταχραστές του δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ, διαβάστε το πρωτοσέλιδο, αυτό δεν θα σας το διαβάσουμε τώρα, αν και το πήραμε, ότι στην ουσία καταργούνε ως κακούργημα την κακουργηματική υφή. Μπράβο, που ήταν το να καταχράτε κάποιος δημόσιος υπάλληλος, λειτουργός ή τέλος πάντων διαχειριστής δημοσίου χρήματος, το δημόσιο αυτό χρήμα, το οποίο και αυτός ο νόμος του 50 που υπήρχε ήταν πάρα πολύ χαλαρός, γιατί για να μπορέσει να γίνει δίωξη και τα λοιπά θα έπρεπε να είναι από 150.000 ευρώ και πάνω. Και εδώ κρατήστε το αυτό με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Βασικά, για να μπορέσουν να διωχθούν ποινικά,
θα έπρεπε να είχαν καταχρεστεί 150.000 ευρώ. Για εμάς, τον απλό πολίτη, για 500 ευρώ, εικονικό χρέος και όχι χρέος, χαράτσι βασικά που βάζουν αυτοί, είναι διατεθειμένοι να μας πάρουν τα σπίτια μας και να μας βάλουν μέσα σε φυλακές. Θα μου πείτε, θα βάλουν όλο τον ελληνικό λαό? Δεν χρειάζεται, θα βάλουν συγκεκριμένα άτομα, τα οποία θα είναι ως παραδειγματισμό για τους υπόλοιπους βασικά. Για να σπάσουν, θα βάλουν τα άτομα τα οποία αντιστέκονται περισσότερο για να σπάσουν και να εκφοβήσουν τα άλλα. Αυτό βέβαια χωρίς να λογαριάζουν ποιος είναι πραγματικά ο ελληνικός λαός, γιατί ακόμη δεν το έχουν μάθει αυτά τα καθάρματα. Τέλος πάντων, εγώ λέω το τι σκέφτονται. Τι κάνουν λοιπόν εδώ πέρα? Λένε ότι βασικά αυτό το οποίο, περίπτωση Τσοχατζόπουλου ας πούμε, και χειρότερα, χειρότερα εννοώ γιατί αυτά για τα οποία δικάσαν τον Τσοχατζόπουλο ήταν το κερασάκι στην τούρτα την οποία έχει καταφάει και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά και αυτός προσωπικά. Στην περίπτωση Τσοχατζόπουλου λοιπόν, και αυτά και άλλα πολλά, αν είχε ασχέτως ποσού δηλαδή, και ασχέτως δωροδοκίας, μίζας και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, η χειρότερη ποινή που μπορεί να φάει κανείς είναι 5 χρόνια. Γίνεται πλημέλημα. Δηλαδή, τα θα μπορεί να έχει... είναι εξαγοράσιμα. Εξαγοράσιμα, δεν θα μπει μέσα. Και τα οποία βεβαίως και αυτά με αναστολές και οτιδήποτε. Όλα, και αν... όλα, τα πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση και αν το εξαγοράσει. Και βεβαίως χάνονται και τα χρήματα. Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, αυτό δεν το κάνανε για εσάς και για μένα. Κάθονται εκεί πέρα και φτιάξαν την καινούργια κυβέρνηση και έχουν, πώς το λένε, κάνει τις δικές τους, όχι ότι η Βουλή δεν ήταν όλη βολική. Γιατί την έκλεισαν πιο γρήγορα και την χώρισαν στα καλοκαιρινά της, πώς το λένε, τμήματα. Όχι γιατί δεν θα ψήφιζαν οι δικοί τους, οι οποίοι τρώνε μέσα. Και ο τελευταίος υποτιθέμενα ανεξάρτητος βουλευτής, βλέπε Λοβέρδο και όχι μόνο Λοβέρδο, και από το τελευταίο κόμμα της Χρυσής Αυγής ή οποιοδήποτε, στην πραγματικότητα, εκεί πέρα έχει συγκεκριμένα και εκτιμένα και δικαιώματα που δεν τα πήρε έτσι. Δεν του τα δώσανε μέσα από τα νοθευμένα αποτελέσματα έτσι. Έχει δώσει γιν και είδωρ. Θα αναφερθούμε στο τι έχει πει ο Σπηλιωτόπουλος τώρα τελευταία. Για να δούμε... είναι και... Αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει και πώς τα λογαριάζουν αυτά. Άρα δεν υπήρχε θέμα εάν δεν θα ψήφιζαν αυτά τα οποία τους λέγανε. Δεν έχουν ψηφίσει την άλωση του ελληνικού κράτους βασικά. Αλλά είναι για να μπορούν να κρατήσουν ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα στην καινούρια κατάσταση την οποία προσπαθούν να μας φέρουν ως καινούρια μεταπολίτευση, η μεταμνημονιακή θα είναι αυτή η κατάσταση, να έρθουν ως αντάρτες, ως αγωνιστές, ως οτιδήποτε. Δείτε το Λοβέρδο και τα χάλια αυτού του Καραγκιόζη. Και ούτε Καραγκιόζη, γιατί ο Καραγκιόζης βασικά ήταν και κάτι άλλο. Έκανε τη δική του αντίσταση με τον δικό του τον τρόπο επί της ουσίας και την έφερε στον Πασά πάντα. Λοιπόν, αυτού του καθάρματος, και δεν είναι το μόνο, ούτε είναι και το χειρότερο, ούτε είναι καν από τα αντιπροσωπευτικότερα. Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, αυτό το οποίο κάνουν μια διαχείριση για να μπορέσουν να κρατήσουν, να κάψουν και αυτό προσωρινά, δείτε την περίπτωση Σιμίτη, ξαναήρθε μέσω συνεργατών του, όχι γιατί είχε φύγει ποτέ, αφού στην πραγματικότητα μας έφαγε τα χρήματα με το χρηματιστήριο. Εγώ δεν είχα χρήματα και ούτε έχασα στο χρηματιστήριο, αλλά μιλάμε τι έκανε στον ελληνικό λαό με την παραπληροφόρηση. Ήταν εν είδη καινούργιας λαβρεωτικής, ήταν τα ίδια κόλπα. Αφού μας έφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού είχε και αυτός πραξικοπηματικά βρεθεί στη διακυβέρνηση της χώρας το 1996 και παρέμεινε με το δίλημα ότι αν δεν με ψηφίσετε, βασικά οι Τούρκοι λόγω των ημείων θα μας επιτεθούν και ο ελληνικός λαός δεν έχει την ικανότητα να αντισταθεί στον τουρκικό, και είχε το θράσος να το πει το 1996 βασικά. Βεβαίως τότε ο ελληνικός λαός πού να γνωρίζει και πού να περνά από το μυαλό του για την Οθεία και για όλα αυτά τα οποία κάνανε. Και όμως, όπως θα δούμε και στη συνέχεια και σήμερα, την συνέχεια, γιατί μπόρεσε να πιστέψει ότι δέχτηκε το υπόλοιπο σύνολο
τέτοια καθάρματα. Το βλέπουμε λοιπόν, ήρθε, το λέει η ελευθεροτυπία, καρέ σημείτησε οικονομία και τράπεζες και αργότερα μετά, στην μεταμνημονιακή εποχή, όπως αυτή την έχουν υπόψη τους, χωρίς να λογαριάζουν τον ελληνικό λαό βέβαια, πάντα χωρίς τον ξενοδόχο, για να ξαναπανέλθει. Όπως και ο ΓΑΠ, ο οποίος εμφανίζεται τώρα αδικημένος και ότι αντιστάθηκε και επαναστάτης και ότι αντιστάθηκε και γι' αυτό τον έφαγαν οι εξωτερικοί του Δουνουτού και της Τρόικας και όλα αυτά τα πράγματα, και όπως ο Καραμαλής, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο Βούδας, ας το πούμε δηλαδή, και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, όπως είδαμε αυτό, κοιτάξτε αυτά που λέει η ελευθεροτυπία, γιατί και αυτό δεν είναι, είναι απλώς ένα απλό δείγμα, δεν είναι ότι λέει δηλαδή, και αυτά θα τα κοιτάζετε ως ενδεικτικά, γιατί είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να μπορέσουν να περάσουν νομοθεσίες, τις οποίες θα τις κρατήσουν οι επόμενοι, γιατί θα είναι δική τους, γιατί ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να κρατήσει τέτοια πράγματα και θα πούμε πώς και γιατί θα τους κρατήσει. Θα τα κρατήσουν λοιπόν, όπως κράτησαν και τις Χούντας, όπως κράτησαν και των Γερμανών της κατοχής, όπως κράτησαν και άλλες καταστάσεις. Θα τα κρατήσουν λοιπόν ούτως ώστε να μην μπορούν να διωχθούν ούτε ποινικά, ούτε να επιστρέψουν πίσω τα χρήματά μας τα οποία μας έφαγαν και μας συνεχίζουν και κατατρώγουν. Και να κάθονται λοιπόν και να γελάνε και να λένε ότι εμείς οι ηλίθιοι βασικά έχουμε γίνει σκλάβοι τους, διότι αυτή είναι η κατάσταση στην οποία θέλουν να μας φέρουν πλέον. Το γιατί θα το πούμε σε άλλες εκπομπές, δεν είναι σήμερα, από όλα αυτά τα οποία λένε είναι εμφανές πλέον. Τι είναι, ποιο είναι το μέλλον του κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα υπάρχει στην Ελλάδα και δεν θα είναι πια πολίτης και δεν θα έχει ανθρώπινα δικαιώματα επίσημα ή οτιδήποτε, γιατί τώρα δεν τα έχει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και αυτοί θα κάθονται και θα γελάνε ότι εισηγείαν των κορόιδων, βασικά μας πήρανε το σπίτι μας και εμείς δεν το καταλάβαμε και στην ουσία καθόμαστε και τους βλέπουμε ως θεούς και περιμένουμε το δικό τους το ξεροκόμματο, που δεν θα είναι δικό τους, αλλά είναι από το δικό μας τον φούρνο βασικά, τον οποίο μας έχουν φάει, αν δώσουν και το ξεροκόμματο. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο επιχειρούν να κάνουν. Μην ξεχνάτε, πάνε μαζί. Το πρώτο είναι να μας φάνε τα χρήματα, τις περιουσίες μας βασικά, γιατί τα χρήματά μας τα έχουν φάει και θα το δούμε. Μάλλον δεν χρειάζεται να το δούμε. Θα το πω τώρα, δεν χρειάζεται να το δούμε παρακάτω. Τι δηλώθηκε από τον Προβόπουλο σήμερα? Έχει δηλωθεί και από την Σπυράκη. Απλώς ο Προβόπουλος μας το είπε και γιατί έγινε αυτό που είπε η Σπυράκη και ήταν η μερική εικόνα. Ότι δηλαδή το 12 βασικά υπήρχε εισρωή χρημάτων τα οποία ήταν αδιαφανή και αταυτοποίητα από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Εν ώψη των εκλογών του 12. Λέει εδώ συμπολίτης μας ο Νίκ, ναι. Ο Νίκος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλοι έχασαν στο χρηματιστήριο, ακόμα και αυτοί που δεν έπαιξαν, αφού αύξησαν τα λεφτά που παίζονταν σε μετοχές στα ταμεία μας. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αλλά μιλάω ότι εγώ δεν μιλάω σαν εξατομικευμένα, από εκεί και πέρα, γι' αυτό είπα ο ελληνικός λαός. Συμφωνώ και χαίρομαι πάρα πολύ, Νίκ, που πραγματικά το διευκρίνησες και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και συμπληρώνει τον άλλον, τόσο ώστε να έχουμε ξεκάθαρη την εικόνα. Από τη μια μεριά λοιπόν, τι μας είπε λοιπόν, τι έγινε το 12. Βγαίνει ο Προβόπουλος με το βιβλίο που έγραψε σήμερα, εγώ το άκουσα, έτσι όπως αναφέρθηκε από τις ειδήσεις. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω τώρα, θα το διαβάσω την επόμενη μέρα, για να καταδικάσω όχι τον Προβόπουλο ως ελληνικός λαός, ο οποίος είναι σίγουρο και χαμένος από χέρι, αλλά όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες του, οι οποίοι το ξέραν και σιώπησαν. Και όλους αυτούς που το ξέραν και σιώπησαν, από την κάθε Σπυράκη και Μακρύ, που είπε σήμερα ότι το είχε καταλάβει και δεν το κατήγγειλε. Και εδώ προσπαθούν να κάνουν και κάτι άλλο επικοινωνιακό, το οποίο πιστεύω θα πρέπει να λένε, είχε καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός ότι δεν είχαν οι τράπεζες λεφτά και ότι ερχόταν λεφτά με αεροπλάνο. Ναι. Εγώ δεν το είχα καταλάβει. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να αποδείξει τι έχει καταλάβει εξατομικευμένα ο πολίτης, εφόσον δημόσια δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Αντίθετα, λέγανε αντίθετα πράγματα. Ότι βασικά είχαν βοηθήσει να μην μείνουν οι τράπεζες χωρίς χρήμα, να μην έχουμε χρεοκοπία και όλα αυτά τα τροπάρια τα οποία λένε. Στην πραγματικότητα λοιπόν,
Τι έγινε τότε? Μας λέει ο Προβόπουλος σήμερα, έτσι όπως άκουσα από τις ειδήσεις του Real News. Δεν κάνω διαφήμιση, απλώς είναι ο σταθμός που είναι πιο εύκολο, δηλαδή έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Όχι γιατί δεν μας εκνευρίζει και γιατί δεν είναι και αυτός εγκάθετος στην πραγματικότητα, αλλά τώρα δεν θα το συζητήσουμε. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Βεβαίως και είναι παπαγάλοι του συστήματος, όσο και αν προσπαθήσουν να είναι αντιστασιακοί. Εάν δεν τα πείτε ξεκάθαρα, κύριοι, αν δεν πείτε τα πράγματα με τα ονόματά τους και τα εγκλήματα με τα ονόματά τους, τα υπόλοιπα είναι απλές δικαιολογίες. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός καίγεται. Εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό του εγκλήματα τεράστια κατά της ανθρωπότητος. Το γεγονός ότι εσείς βασικά το καλύπτετε και το λέτε και καλυμμένα και κάνετε υποκλήσεις στους εγκληματίες ενώ γνωρίζετε τα εγκλήματά τους, σας κάνει συνενόγους. Εν πάση περιπτώσει, παρένθεση, αυτό είναι για τη δική μου την τοποθέτηση. Πάμε λοιπόν, τι είπε ο Προβόπουλος. Είπε ότι εν ώψη των εκλογών άδειασαν οι τράπεζες από το χρήμα και η Μακρύ μας είπε, και αυτό το επιβεβαίωσε και ο Προβόπουλος, ότι ήρθαν από την Ιταλία χρήματα. Η Σπυράκη το είπε. Ναι. Η Μακρύ είπε ότι είχε καταλάβει ότι άδειαζαν οι τράπεζες σήμερα. Αυτή είπε ότι καταλάβαμε όλοι και το ήξερα κι εγώ ότι άδειαζαν οι τράπεζες. Είπε αυτή. Η Σπυράκη είχε πει ότι ήξερε και είχε την πληροφόρηση ότι ερχόταν τα χρήματα, αλλά τα πήρε στο μαξιλάρι της, όπως λένε οι συνάδελφοί της στο Real. Ο Προβόπουλος λοιπόν λέει ότι τυπώνανε καινούρια νομίσματα, τα οποία στην πραγματικότητα, τι σημαίνει αυτό, όταν τυπώνεις επειδή βασικά χρήματα δεν υπάρχουν στις τράπεζες. Αυτό σημαίνει, τι σημαίνει η εκτύπωση καινούριου χρήματος αυθαίρετα? Σημαίνει ότι όταν λείπουν χρήματα, εσύ πας και τυπώνεις χαρτιά τα οποία δεν έχουν ουσία, και έχουν αντίκρισμα. Το αντίκρισμά τους είναι ότι κλέβουν την αξία των χαρτιών που υπάρχουν στις τσέπες των ανθρώπων και των πολιτών. Στην ουσία μας κλέψαν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας μας με αυτά τα χρήματα τα οποία τύπωσαν για να καλύψουν το κενό των τραπεζών. Και ερώτηση, ποιος πήρε τα χρήματα από τις τράπεζες εν ώψη των εκλογών? Θα μου πείτε ο ελληνικός λαός. Τι χρήματα είχε ο ελληνικός λαός τα οποία είχαν μείνει το 12 και δεν είχαν πάρθει? Σας λέω ότι ένα 15 με 20% ήταν του ελληνικού λαού. Θα φανεί αυτό όταν ανοιχτούν τα κοιτάπια των τραπεζών, γιατί τίποτα δεν χάνεται από αυτά. Το υπόλοιπο όμως, τι ήταν εν ώψη των εκλογών, που στην πραγματικότητα χρειάστηκε να γίνουν δύο απανωτές για να διασκεδαστεί η αντίδραση του κόσμου και να μην τους πάρει φαλάγγι. Ακριβώς επειδή φοβόταν ότι θα τους έπαιρναν φαλάγγι, είχαν πάρει τα λεπτά μας των ταμείων που είπε ο Νίκ και οτιδήποτε άλλο του δημοσίου είχαν δώσει στις τράπεζες και τα βγάλαν έξω σε δικούς τους προσωπικούς λογαριασμούς. Και για να μην φανεί βασικά αυτό το πράγμα, τυπώσανε καινούρια χρήματα, ομολογία Προβόπουλου, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν σαν να έκανε υποτίμηση του νομίσματος του ευρώ που υπήρχε μέσα στην Ελλάδα, τις αγορές. Γι' αυτό βγήκε μετά και είπε, γι' αυτό βγαίνουν και λένε ότι υπάρχουν κενά και ελλείμματα. Τώρα είναι η λέξη κενών και θα μας πει η Τάνια τι σημαίνει, αλλά σε λίγο. Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, αυτό το οποίο υπάρχουν εδώ τα εξής θέματα. Ότι αυτοί, και εδώ θα πρέπει να το δεις ελληνική λαέ, πέρα από την Οθεία, ότι όταν αυτοί λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, αυτό είναι προσχηματικό και είναι επικοινωνιακό για σένα. Διότι όταν πραγματικά δεν θέλουν να καταλάβεις ότι δεν υπάρχουν λεπτά, γιατί τα έχουν φάει οι ίδιοι, τυπώνουν μόνοι τους. Τυπώνουν μόνοι τους ή φέρνουν μόνοι τους χρήματα. Όπως είπε η Σπυράκη, μη θυμώσα, και επίσης μη ξεχνάτε τον Τσουκάτο, και τον κάθε Τσουκάτο. Με τα λεφτά μέσα στις σακούλες. Τα πάμπερς του Παπανδρέου, στην πραγματικότητα τι ήταν αυτά? Δεν ήταν λεπτά τα οποία έρχονται να μείνουν για τον ελληνικό λαό. Είναι λεπτά που έρχονται για να δειχθούν, κοιτάξτε, υπάρχουν και μετά να ξαναφύγουν βασικά. Άρα όλα αυτά τα οποία μας λένε για τα οικονομικά, στην πραγματικότητα, είναι μία καταδολίευση και εξαπάτησή μας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα, τι γινόταν και τι γίνεται, διότι αυτοί επάνω είναι εγκληματίες και απατεώνες και φαίνεται από την ασυλία την οποία
έχουν θεσπίσει, από τους νόμους που είναι υπέρ αυτών, σε αντίθεση με ό,τι υπάρχει για εμάς τον κυρίαρχο ελληνικό λαό, και επίσης και από τις αθωώσεις τους στο να καταχρώνται και να τρώνε τα λεπτά μας, να τα τρώνε. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση, αυτό το οποίο μπορούμε να πάρουμε από αυτό με βεβαιότητα και να καταλάβουμε από όλο αυτό το οποίο λένε οι ανόητοι, αλλά ο Θεός αγαπάει, δεν αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει τον νοικοκύρη και του δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει μόνος του. Τον κλέφτη. Ο Θεός αγαπάει τον νοικοκύρη. Όχι, να καταλάβει τον κλέφτη. Μπράβο. Μας δίνει τα δείγματα. Γιατί μωραίνει ο Θεός, όν βούλεται απολέσε, διότι πραγματικά πρέπει να απολεστεί ως κάθαρμα. Βγαίνουν οι ανόητοι και μας λένε. Γι' αυτό εγώ χαίρομαι. Γι' αυτό χάρηκα που επιβεβαιώθηκα. Γιατί βασικά μπορώ να σας δείξω πραγματικά, σαν να είμαστε σε ένα ερευνητικό κέντρο, να σας δείξω βασικά σαν ένα λαμπορατόριο, σαν ένα εργαστήριο βασικά επιστημονικό, πραγματικά αυτά τα οποία λέω εμπράκτως. Και τις αποδείξεις, βασικά τα ενδικά χειρίδια στην προκειμένη περίπτωση και τα αντικείμενα, τα υποκείμενα του πειράματος, αντικείμενα στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν είναι υποκείμενα, είναι αυτοί με τις πράξεις τους. Γι' αυτό σας λέω κάθε φορά ότι έχω επιβεβαιωθεί, για να μπορέσετε να αυτή τη στιγμή και εσείς να εξασκείστε στο να βλέπετε τι ακριβώς υπάρχει μέσα από όλο αυτό το φούμαρο το οποίο προσπαθούν και τον καπνό τον αποπροσανατολιστικό το οποίο προσπαθούν να μας δώσουν, να μας πλασάρουν, τι είναι αυτό που πρέπει να πάρετε για να καταλάβετε τι κάνουν. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση, αυτό ήταν το δεύτερο. Τα λέμε με πολλούς, πώς το λένε, με επεξηγώ, αλλά όλα αυτά είναι και παρακάτω στην εκπομπή, απλώς τα βάζω εδώ πέρα. Το πρώτο λοιπόν να μας φάνε την περιουσία, το δεύτερο είναι επίσημα. Επίσημα. Επίσημα με την έννοια ότι να μας πείσουν εμάς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μας τη φάνε. Δηλαδή, το γεγονός, το πλιάτσικο που κάνουν αυτή τη στιγμή και η οικονομική σφαγή, το λένε και οι ίδιοι. Το περιγράφουν ως θυσία του ελληνικού λαού. Ναι, δεν είναι θυσία. Ναι. Ο ελληνικός λαός θυσιάζεται. Τα δικά τους τα χρήματα επαυξάνουν. Τα αυξάνονται. Τα λεπτά μας, τα οποία τα παίρνουν για δικά τους, βασικά μεγαλώνουν. Διότι το χρήμα είναι συγκοινωνούν δοχείο, δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τον πλανήτη και την πλάση. Άμα χαθεί κάτι, κάποιος το έχει πάρει. Κάπου έτσι καταλαβαίνετε και η κλοπή βασικά. Ακριβώς. Κάπου έχει πάει. Εμείς γινόμαστε πένιτες και αυτοί με τα δικά τους τα μπάσταρδα στην κυριολεξία, διότι έχουν καταστρέψει και τα διαφθείρουν, τα έχουν γεμίσει με μετοχές από την εποχή που γεννιόνται. Τους δίνουν κότερα και τους δίνουν ακίνητα, πάμπολα, από την εποχή που γεννιόνται. Και γιατί μιλάω έτσι, διότι θα δούμε τους γόνους σε στυλ Σπηλιωτόπουλου, τα οποία μεγαλώνουν με αυτό το πνεύμα και βλέπουν το δικό μας το χρήμα, βασικά ως οικογενειακή τους επιχείρηση κερδοσκοπίας. Το είπε ο ίδιος ο Σπηλιωτόπουλος, στη συνέχεια όμως. Άρα λοιπόν, το ένα είναι να φάνε το χρήμα μας, σε αυτό το διάστημα, ώσπου να πέσει και επίσημα αυτή η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι να έχουν την δική τους, να μην μπορεί να τους πιάσει κανείς, με τους δικούς τους διάτριτους και παράνομους, αντισυνταγματικούς και αντιανθρωπιστικούς νόμους, οι οποίοι θα ισχύσουν, διότι πάλι θα ξανάρθουν οι συνεργάτες τους, όσο και αν φαίνεται ότι... Θα τους σεβαστούν. Μπράβο. Όπως οι σύμμαχοι σεβάστηκαν τι αποφάσεις είχαν κάνει. Μπράβο. Οι Οι σύμμαχοι βασικά όταν ήρθανε, και θα το δούμε και συνέχεια, σας πει ένα μόνο θέμα για την περίπτωση Παπανδρέου η Τάνια, του παππού Παπανδρέου. Όχι, θα σας πει αυτό το θέμα, θα πει όλα που κάνανε οι σύμμαχοι για όλους τους νόμους των Ναζί που κράτησαν και που τους εκτέλεσαν κιόλας. Βεβαίως. Συνέχισαν να κρατάνε τους αντιστασιακούς των Ναζί μέσα και να εκτελούν τις ποινές τους. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά, και ότι οι περιουσίες δεν άλλαξαν και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το ίδιο
το οποίο έγινε στη μεταπολίτευση, που οι ίδιοι που καθόταν επί χούντας στα δικαστικά έδρανα συνέχισαν να κάθονται και να δικάζουν δήθεν τους χουντικούς, οι ίδιοι οι οποίοι ήταν αποδέχτες των χρημάτων του ελληνικού λαού να τα έχουν και να τα καπηλεύονται, χωρίς να γίνει τίποτα, οι ίδιοι νόμοι να συνεχίσουν να υπάρχουν, το ίδιο θα γίνει και τώρα σύμφωνα με τα δικά τους τα σχέδια. Αλλά όπως είπα, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Το τρίτο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι βεβαίως να σπάσουν τον ελληνικό λαό, όπως έκαναν στο Δίστομο και τους κατακρεούργησαν, το ίδιο επιχειρούν να κάνουν και σε εμάς, σε βασικά καθημερινό επίπεδο. Ένα απλό παράδειγμα που θα σας δείξω, μέσα από όλη αυτή την φιλολαϊκή υποτιθέμενη στροφή, για να δείτε τα φούμαρα βασικά, είναι η απόφαση που βγήκε σήμερα για τις καθαρίστριες. Και όχι μόνο, ταυτόχρονα με την απόφαση που βγήκε για τις καθαρίστριες από τον Άριο Πάγο, ο Άριος Πάγος ιστορικά, και αυτό σε κάποια φάση θα πρέπει να το φέρω και να το δείξω με αποφάσεις του και με τέτοιες καταστάσεις. Θα το κάνουμε. Στήριξε και στήριζε πάντα κάθε φασίστα. Πάντα. Δηλαδή είναι ασταθερή αξία ο Άριος Πάγος από αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Άριος Πάγος δέχτηκε την αίτηση αναστολής της απόφασης για τις καθαρίστριες, μέχρι να τελεσιδικήσει το θέμα, να μην χρειαστεί να μην είναι υποχρεωμένο το κράτος να τις προσλάβει. Και ταυτόχρονα με αυτό, όσο τις έσπασε να στο ξύλο. Ναι. Και όχι μόνο αυτές, δηλαδή... Ο Άριος Πάγος τις έσπασε. Όχι, συγγνώμη. Η Ελλάς. Η Ελλάς τις έσπασε στο ξύλο, η κυβέρνηση δηλαδή, η φιλολαϊκή, έσπασε τις καθαρίστριες στο ξύλο και μαζί με αυτές, από ό,τι διάβασα στους τίτλους, γιατί δεν πρόλαβε επειδή ερχόμασταν εδώ να δω τα βίντεο, ότι βαρούσε αλεξέλεκτα. Και τους κάμεραμεν βάρεσε και τους δημοσιογράφους βάρεσε και τις καθαρίστριες βάρεσε. Πότε οι καθαρίστριες είναι αυτό? Σήμερα. Α, σήμερα. Λοιπόν, οι καθαρίστριες έχουν ήδη, κάποιες είναι τραυματίες, υπάρχουν, μετρούνε δηλαδή τραυματίες. Υπήρχε σήμερα ένα συμβάν στο οποίο ένας ματατζής χτύπησε στο κεφάλι πισόπλατα, δηλαδή από πίσω. Αυτό που είπε ο Αποστόλης σήμερα. Ναι, το είδα και σε αναφορά. Ωραία. Και λέει θα γίνει ΕΔΕ. Ωραία. Λοιπόν, θα γίνει ΕΔΕ για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα της φιλολαϊκής κυβερνήσεως. Και λοιπά. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα απλό, δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Αυτά που γίνονται με το ΚΕΑΟ και αυτά τα οποία γίνονται στην καθημερινότητα, τα οποία θα τα αναπτύξουμε και σε ειδικές εκπομπές, τις οποίες θα κάνουμε. Και επίσης βεβαίως, και υπάρχει και το τελευταίο, το τέταρτο, είναι να τοποθετήσουν σε θέσεις κλειδιά, μη κυβερνητικές επίσημα, αλλά που είναι κλειδιά για την διαχείριση βασικά του δημοσίου χρήματος, είτε είναι σε ΜΚΟ, γιατί ετοιμάζουν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν θα τα πούμε σήμερα. Λοιπόν, είτε είναι στην διαχείριση κοινωνικής πολιτικής από ιδιώτες πλέον, είτε είναι σε θέσεις του δημοσίου, προσπαθούν να βάλουν τους συνεργάτες τους, για να βεβαιωθούν ότι πραγματικά θα συνεχίσουν να ελέγχουν τα χρήματα και τις ζωές μας. Απλό παράδειγμα, ο Στουρνάρας. Στην ουσία, τι έγινε βασικά, τι έκανε. Γνωρίζοντας ότι θα πέσει αυτή η κυβέρνηση και σωριδών, δηλαδή θα κατακριμνιστεί σε σημείο που δεν θα μπορέσει να επανέλθει έτσι τυπικά και επίσημα ένα τέτοιο σχήμα, τοποθέτησαν το Στουρνάρα σε μια σταθερή θέση εξαετίας στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ελέγχει ουσιαστικά όλη και την οικονομία. Και η οποία της σύμφωνα με το ήθιστε και την πεπατημένη θα παραμείνει ασχέτως κυβερνήσεως ή ασχέτως καταστάσεως. Άρα λοιπόν για 6 χρόνια έχουν βάλει αυτό το κάθαρμα να υπάρχει βασικά και να αρμόζει το πώς θα τυπώνονται τα χρήματα εν είδη καινούριου Προβόπουλου, καινούριου Γκαργκάνα, καινούριου Γεννηματά, καινούριου Χαλκιά κτλ. Λοιπόν, για να είναι εκεί πέρα και να ελέγχει βασικά το χρήμα μας και την ανεξαρτησία της χώρας μας και την ανάπτυξη της χώρας μας. Ταυτόχρονα, βεβαίως, και ώσπου να φύγουν, πήραν συνεργάτη του. Και βασικά, τι μας λένε, ότι αυτή η εποχή αυτής της κυβέρνησης Σαμαρά, αυτή την εποχή, τουλάχιστον επίσημα, είναι όχι ουμπεράλες, αλλά ουμπερλάτσι. Βασικά, στην πραγματικότητα του δώσανε το ελληνικό, εμφανώς, γιατί υπάρχουν και άλλα που έχουν κάνει, του δώσανε
τον πληρώσανε για όλη την παλιανθρωπιά που έχει κάνει μέσα στη Eurobank και τις κομπίνες που έκανε και του δώσανε ένα μερίδιο ακόμη πιο χωρίς να πληρώσει τίποτα και κρατώντας τα αυτά με τα δικά τους τα μπάσταρδα, ας το πούμε, τις μετοχές που κάνανε και 9. Με συνεργάτες και καλυμμένες. 9 μπάσταρδα. Μπράβο. Και το Ίδρυμα Λάτσι. Λοιπόν, του δώσανε κομμάτι από την Εθνική που είναι ένα τέρας που το είχαν πει, θα τα κοιτάξουμε όταν γίνουν οι τράπεζες. Και τώρα βάζουν τον, πώς λέγεται το καινούριο, αυτόν τον Χαρδούβελη, τον ο οποίος είναι, εξακολουθεί να είναι, σύμβουλος, οικονομικός σύμβουλος και επικεφαλής οικονομικών μελετών του ομίλου της Eurobank. Άρα λοιπόν, Uber Latsi αυτή τη στιγμή. Όχι ότι και οι άλλοι χάνουν. Απλώς αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά ο Λάτσι. Ο Λάτσις. Από αυτούς. Λέει εδώ συμπολίτης μας, περνάνε νόμους που τους προστατεύουν από τις συνέπειες των εγκλημάτων τους, ώστε να προσελκύσουν οπαδούς από την δεξαμενή καθαρμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Δεν καταλαβαίνω πώς θα προσελκύσουν οπαδούς, αυτό θα πρέπει να μας το δεις. Ότι περνάνε νόμους, το είπαμε. Όμως, οι νόμοι αυτοί είναι παράνομοι και άκυροι. Και δεν μπορούν να τους δώσουν τίποτα. Και η Τάνια θα σας πει παρακάτω γιατί βασικά δεν μπορούν να προστατευτούν είτε από τα αστικά τα οποία κάνουν, είτε από τα ποινικά, τα κακουργηματικά, είτε από τους νόμους περί ασυλίας. Παρακαλώ, κυρία Τάνια. Να το πω αυτό τώρα. Να το πεις. Διότι το θέμα της ασυλίας που κάνουν, δηλαδή το γεγονός ότι ουσιαστικά βάζουν υπεράνω οποιασδήποτε προσβάσεως στην δικαιοσύνη, άτομα τα οποία διαχειρίζονται τις ζωές πολλών ανθρώπων, δηλαδή σε μεγάλο... σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό καταπατάει ανθρώπινα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή τη μεγάλη κλίμακα. Οπότε, εάν προσβληθεί, που θα προσβληθεί, είτε εντός είτε εκτός, δεν έχει καμία σημασία. Και χωρίς μιλάμε δραστικές καταστάσεις, δεν μιλάμε δηλαδή για επαναστάσεις κλπ. Που εδώ θα έχουμε μετά μια άλλη κατάσταση. Μιλάμε με την κατάσταση. Δεν μιλάμε που για ανατροπή. Τώρα. Την ανατροπή που θέλει ο ελληνικός λαός. Όχι, όχι. Μιλάμε για συμβατικά πράγματα. Εντελώς συμβατικά πράγματα. Λοιπόν, η ασυλία αυτή μπορεί και θα καταρριφθεί ως όχι μόνο αντισυνταγματική, αλλά και άκρως αντιανθρωπιστική από την ώρα της δημοσιεύσεώς της ως νόμου. Έτσι λέει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οτιδήποτε παρεγράφει, διότι δεν μπόρεσε ή τέλος πάντων πέρασε η προθεσμία. Ή δεν μπόρεσε να ελεγχθεί ή δεν, μπόρεσε πραγματικά να φτάσει στη δικαιοσύνη λόγω της ασυλίας. Μπράβο, λοιπόν. Οτιδήποτε τέτοιο συνέβη, επανέρχεται και ο χρόνος παραγραφής του αρχίσει να μετράει από την ώρα που καταργείται ο νόμος της ασυλίας και όχι από τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, ακριβώς διότι είχαμε έναν παράνομο αντισυνταγματικό και αντιανθρωπιστικό νόμο, ο οποίος ακυρώθηκε και βάσει αυτού δεν μπορέσαμε να έχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Οπότε ουσιαστικά αυτό το οποίο μας εξασφαλίζουν με τις ασυλίες που κάνουν είναι ότι ακόμα και αν δεν έχουμε καθόλου και επανάσταση. Και τις απαλλαγές, δηλαδή και τις μειώσεις από τα κακουργήματα σε πλημμυρίσματα, όπως αυτό λοιπόν, που λέει σήμερα η ελευθεροτυπία για την κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Ακριβώς, ότι ακόμα και αν δεν έχουμε δηλαδή καθόλου επανάσταση, η οποία φέρνει ένα reset, όπως λέμε, στις νομικές. Να πεις τι είναι το reset. Μία επανεκκίνηση. Αυτό. Μία επανεκκίνηση. Δεν αμορφόταν με τίποτα. Λοιπόν, και εγώ πιέστηκα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μία επανεκκίνηση, λοιπόν, γενικά, στη νομική τάξη πραγμάτων, το οποίο το είχαν κάνει σε παλαιότερες φάσεις οι Έλληνες, θα το πω με στοιχεία ιστορικά, πολύ σύντομα, αλλά όχι σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα την δυνατότητα να τους δικάσουμε ανά πάσα στιγμή όταν επέλθει πραγματικά και επιβληθεί η βούληση του ελληνικού λαού με τον α ή β τρόπο. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν δεν δικαστούν πραγματικά και δεν καταδικαστούν με την εσχάτη των ποινών η οποία αντιστοιχεί στην μεγάλη έκταση των αδικημάτων που έκανε όπως λέει ο διεθνής νόμος και στην επιστροφή των κλεμμένων που κάναν, δηλαδή κατάσχεση όλων των περιουσιών τους, εντός και εκτός της Ελλάδας με οποιοδήποτε σχήμα, στην πραγματικότητα θα με θυμηθείτε και αυτό θα είναι το δείγμα που θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια, αν δεν θέλετε να το δείτε τώρα. Αυτή είναι η συνταγή, είναι δηλαδή το τεστ PH, ότι δεν έχει αλλάξει κατάσταση, ότι επάνω είναι συνεργάτες τους. Η μόνη περίπτωση που πραγματικά θα καταλάβουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση, δεν είναι από το τι θα λέει
ο κάθε ένας φαρισαϊκά ή το τι θα διατείνεται ή τι σημαία θα κουνάει ή τέλος πάντων τι θα υπόσχεται, αλλά είναι εάν πραγματικά αυτοί θα δικαστούν μαζί με όλη τους την φάρα και τους συνεργούς, μιλάμε για μια τεράστια βασικά σε αριθμό ομάδα, η οποία όμως είναι τίποτα στον πληθυσμό, στο σύνολο του πληθυσμού του ελληνικού λαού, και επίσης εάν οι περιουσίες τους, οι οποίες είναι οι δικές μας, οι κλεμμένες και οι ιδιωτικές και οι δημόσιες, δεν έρθουν πίσω στα χέρια του ελληνικού λαού, όπως πραγματικά ορίζει το Σύνταγμα και όπως λέει και το Διεθνές Δίκαιο και η ανθρώπινη νόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ηθικός νόμος. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο νόμος του Θεού, όπως και αν τον αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω για να κλείσουμε αυτό το τι κάνουν αυτοί, είναι ότι ο Σαμαράς και το μνημόνιο έχει πέσει, για να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Έρχεται μία κυβερνητική σύνθεση, η οποία είναι πιο σκληρή να επισφραγίσει αυτά που κάνανε. Ο Χαρδούβελης, λοιπόν, δεν είναι απλός. Θα το πούμε στη συνέχεια τι είναι. Λοιπόν, ο Χαρδούβελης και οι λοιποί που μπήκανε βασικά είναι για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτά τα οποία προαναφέραμε, τους στόχους που προαναφέραμε. Και επίσης είναι το τελευταίο, είχα πει 4 ή 5. Είναι κι άλλο ένα το οποίο πρέπει να προετοιμάσουν για να εξηγήσουν γιατί θα πέσουν, γιατί θα φωνάξουν να έρθουν οι επόμενοι, γιατί θα παραδώσουν τη σκυτάλη σε εισαγωγικά. Είναι η αφορμή όπως ήταν τότε με την Κύπρο το 1974. Ήδη βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή προετοιμάζουν εθνικές κρίσεις οι οποίες θα είναι εντελώς αποπροσανατολιστικές για τον ελληνικό λαό, να ανάψουν φωτιά, να τρέχει ο λαός να τις σβήσει και να μην κοιτάξουν τι κάνουν αυτοί το πλιάτσικο που έκαναν και κάνουν και πώς θα μαζαλωθούν και πάλι, όπως έγινε στη Μικρασιατική καταστροφή, όπως έγινε στην κατοχή κτλ. Κτλ. Λοιπόν. Και ετοιμάζουν λοιπόν, προετοιμάζουν εθνική κρίση στην Θράκη και όχι μόνο, κρατήστε το αυτό, και όχι μόνο, λοιπόν, ούτως ώστε να έρθει να μπορέσουν να φέρουν τον επόμενο προσχηματικά, όπως φέραν τον Καραμαλή, τον θείο, από το Παρίσι, που θα προσφέρει κάλυψη σε όλη αυτή την καμαρίλα, διότι όλη αυτή είναι καμαρίλα, ούτως ώστε ο ελληνικός λαός να μην καταλάβει ποιος είναι ο κλέφτης, αλλά να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είναι αυτός ο πραγματικά υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό το καλλιεργούν ήδη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό εδώ, το οποίο θέλουμε να πούμε. Ήδη από όλα αυτά τα mass media, είτε είναι εμφανώς φιλοκυβερνητικά, είτε είναι ψευτοαντιστασιακά, μιλάνε και λένε ότι βασικά αυτά τα οποία συμβαίνουν, παράδειγμα και η καινούργια κυβέρνηση και όλα αυτά που αποδεχόμαστε, είναι διότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος το επιτρέπει και τα αποδέχεται. Και εδώ αναφέρουν, μέχρι τώρα λέγανε ότι εμείς ψηφίζουμε γιατί τέτοια ζώα είμαστε και αυτό μας αξίζει. Αυτό βέβαια με την οθεία, η οποία πλέον τη λένε και οι ίδιοι όλοι αυτοί οι σταθμοί οι παπαγαλίστικοι, διότι βασικά το απαιτεί ο κόσμος, δεν μπορούν να το πούνε. Τώρα λοιπόν βρήκανε μία καινούργια έκφραση. Όπως από την ώρα που είπανε, παρένθεση αυτό, αλλά θέλαμε να το πούμε, όταν είπε το πρωτογενές πλεόνασμα, που γελάει τώρα και το παρδαλό κατσίκι, ήταν μια έκφραση. Όλα αυτά αυτός για πρωτογενή αυτός τα λέει. Αλλά όπως είχε μιλήσει για πρωτογενή πλεονάσματα, το οποίο βέβαια δεν το πιστεύει κανένας, και πώς να το πιστέψει. Όταν όχι Greek statistics έχουν γίνει εδώ πέρα, αλλά πραγματικά και ο τελευταίος αμόρφωτος, και όχι μόνο αμόρφωτος, και αναλφάβητος βασικά μέσος Έλληνας, αν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει και γελάει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, να έχουμε καλύψει
τις ανάγκες μας και να έχουμε και απόθεμα, να έχουμε και κάτι που να έχει περισσέψει στην άκρη, δηλαδή να έχουμε, όχι μόνο να έχουμε ισοφαρίσει τα έσοδα με τα έξοδά μας, αλλά να έχουμε και πλεόνασμα, κέρδος, όταν την άλλη στιγμή μας λένε ότι χρειάζονται να κάνουν όλη αυτή την σφαγή για να καλύψουν τα ελλείμματά τους. Τώρα δεν θα μπορούσαν να το πούν έλλειμμα αφού έχουν πλεόνασμα. Γι' αυτό λένε, όπως ο Βελίξ, ότι έχουν ένα κενό. Και τώρα λοιπόν βρήκαν την λέξη κενά. Φέραν λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτοί οι γελοί, αντί να μιλάνε, πώς το λένε, για ελλείμματα, οικονομικά ελλείμματα, μιλάνε για οικονομικά κενά. Και πιστεύουν ότι εσύ ο Έλληνας, ο οποίος έχεις επιβιώσει χιλιάδες χρόνια και πάντα προσπαθείς να επαναφέρεις το τρένο που εκτροχιάζεται, που εκτροχιάζουν αυτοί. Μιλάς και ελληνικά, έτσι, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, δεν θα το καταλάβεις. Αυτή είναι η ανοησία τους και πλέμε ότι μωραίνει ο Θεός. Μιλάνε λοιπόν για κενά. Όπως λοιπόν εκεί μιλούν για κενά, τώρα δεν μπορούν να πούνε για ψήφο. Γιατί γελάνε και οι πέτρες βεβαίως και το γνωρίζουν. Άρα λοιπόν και ακόμη και οι ίδιοι αναγκάστηκαν μετανοθευμένα να δείξουν ότι εσύ δεν τους έδωσες την επιβεβαίωση. Και όπως και να προσπαθήσουν να το σερβίρουν, είναι σαφές ότι αυτοί που κυβερνούν αυτή τη στιγμή είναι δεύτερα και τρίτα κόμματα με τα δικά τους νοθευμένα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, τώρα δεν λένε ότι τους επέλεξες. Και τι λένε? Γιατί μιλάνε, κυρία Τάνια? Μιλάνε για ότι αυτό το οποίο φταίει, μιλάνε για λύθη. Α, για τη λύθη. Μιλάνε λύθη του ελληνικού λαού. Ότι ο ελληνικός λαός ξεχνάει. Ο ελληνικός λαός ξέχασε τον Σιμίτη και τι έκανε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πραγματικά, με είχε θυμώσει σε τέτοιο βαθμό αυτό όταν το άκουσα, που έτσι όπως μου το λοιπόν, είπες... Άρα λοιπόν, λύθη, μιλάμε βεβαίως, λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός πλέον δεν είναι ότι τους ψηφίζει, αλλά τους ανέχεται και δέχεται να επανέρχονται τα πρόσωπα αυτά και εδώ θα σας πω τι λένε αυτοί ότι αποδέχεσαι. Στις αρχές της εβδομάδος ή μπορεί να ήταν και στο τέλος της περασμένης, είχε βγει μια εκπρόσωπος πριν να γίνει ο ανασχηματισμός. Εκείνες οι μέρες που λέγαν ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα για να σε αποπροσανατολίζουν, είχε βγάλει ο ίδιος ο Χατζηνικολάου το πρωί στην εκπομπή του μια εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι σίγουρη ποια ήταν, δεν κράτησα το όνομα. Νομίζω ότι ήταν αυτή η Άννα Μισελ Τάρπαστη. Δεν έχει σημασία, για μένα όλοι είναι ίδιοι. Εμένα με ενδιαφέρουν οι δηλώσεις. Αν χρειάζεται, βέβαια, μπορώ να πάω πίσω και να το βρω. Αλλά μπορείτε να το βρείτε και μόνοι σας. Αυτό λοιπόν που είπε η συγκεκριμένη στις ερωτήσεις και τα λοιπά που της έκανε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ήταν ότι ο ελληνικός λαός μας αποδέχεται και μας ανέχεται. Γιατί, είπε, και εδώ κράτα το αυτό. Γιατί θα φτάσουμε στο τι πρέπει να κάνεις, όπως το έχουμε ήδη πει και σήμερα θα το πούμε και πιο συγκεκριμένα. Είπε, διότι δεν βλέπω τους Έλληνες να κατεβαίνουν στον δρόμο και να διαμαρτύρονται. Αυτό είναι. Το οποίο είναι και ψέμα. Όχι, εδώ δείχνει κάτι άλλο. Ότι όλες τις οργανωμένες και ελεγχόμενες βασικά διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες που γίνονται μέσα από συνδικαλιστές και τα λοιπά, που είναι δική τους επί της ουσίας, δεν τις λαμβάνουν υπόψη. Αυτό λοιπόν το οποίο θα λάμβαναν υπόψη θα ήταν η συσσόρευση του ελληνικού λαού, την οποία φοβήθηκαν και είδαμε τι έγινε με τους αγανακτισμένους που ξεκίνησαν. Την αιματηρή Τετάρτη που λέγανε. Ναι, που ξεκίνησαν να ήταν βέβαια στημένοι και οργανωμένοι, αλλά τους έφυγε σε τέτοιο σημείο από το χέρι που φοβήθηκαν. Και εκεί έπεσε το προσωπείο όπως είχε πέσει και τότε με τον Ιωαννίδη και τον Κιζίκη της Χούντας. Λοιπόν, στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, αυτό το οποίο θα τους έπειθε ότι ο ελληνικός λαός, με τα δικά τους τα λεγόμενα, της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, πάντως κυβερνητική δεν ήταν, κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είπε ότι θα λάβαινε υπόψη η κυβέρνηση, και πιθανώς και η κάθε κυβέρνηση που είναι πάνω, αν ο κόσμος μόνος του έβγαινε στο δρόμο για να διαμαρτυρηθεί βασικά. Και όχι μόνο βέβαια, τι σημαίνει αυτό. Θυμόμαστε την περίπτωση Χατζηδάκη και άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν το κάνεις αυτό, αυτό το οποίο λένε αυτοί είναι τους ανέχεσαι και η εξήγηση που σου δίνουν επίσημα είναι ότι υπάρχει με τους παπαγάλους τους που υπάρχουν, είναι ότι βασικά έχουμε ξεχάσει. Έχουμε πάθει άνοια βασικά όλοι μαζί ή κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, μικρή
μεσήλικες και μεγάλοι. Και, όλοι μαζί. Λοιπόν, όλοι μαζί, το πάθαμε μαζί και τους ξεχάσαμε, ξεχάσαμε. Λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση όμως, για να δούμε τι συμβαίνει, είναι λέει λίγη, εδώ ναι. Ο Νίκ για τον Χαρδούβελη, ναι. Είναι υπάλληλος, λέει, των Banksters, έχει πάει Bilderberg το 2011 μαζί με τον Παπα Κωνσταντίνου. Φέτος ο Μητσοτάκης έστειλε την κόρη του Αλεξάνδρα. Επειδή λέμε τώρα ναι. Πρόκειται να πάμε στα θέματα ο Χαρδούβελης, μια λοιπόν που μιλάς γι' αυτό, και για να δούμε γι' αυτό, και θα, αμέσως είναι το πρώτο που θα μιλήσουμε, Νίκ, κράτα, γιατί αν μπορείς να βρεις αυτό που δεν μπόρεσα να βρω εγώ. Λοιπόν, για τον Χαρδούβελη. Λοιπόν, αυτό το οποίο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πλέον ως profiler, δηλαδή που μπορώ να καταλάβω, δεν έχω καταλάβει τι άλλη είναι βεβαίως, εξάλλου φαίνεται ούτως ή άλλως. Αλλά θα μοιραστώ με τον ελληνικό λαό πώς καταλαβαίνουμε. Και επίσης πώς καταλαβαίνουμε και άλλα πράγματα από την απόκρυψη που γίνεται. Διότι η λύθη που λένε δεν είναι λύθη, είναι απόκρυψη στοιχείων από τον ελληνικό λαό, όπως με τα χρήματα που κάνανε και με τα Greek Statistics. Αυτήν την εβδομάδα πήγαμε στο ΣΤΕ και είδαμε μέσα σε μία διαδικασία η οποία γίνεται εν ώψη του θέματος της Ελστάτ για την απόκρυψη του ελλείμματος και όλα αυτά, είδαμε το εξής, ότι οι υπάλληλοι της Ελστάτ, αυτοί το είχαν προσβάλει εκεί πέρα, και το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση, άκουσον, βασικά τους επαπειλεί απολύσεως και όχι μόνο βέβαια, η απόλυση είναι, εφόσον ήταν και έγγραφο, είναι εικονικό, ότι βασικά δεν θα έπρεπε αυτά τα οποία βλέπουν στατιστική υπηρεσία, μιλάμε για στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει ο κάθε πολίτης. Είναι στο θέμα της ενημέρωσης. Δεν μπορεί να αποκρύπτεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι δεν θα έπρεπε να επικοινωνήσουν τίποτε από αυτά τα στοιχεία τα οποία και το τι γίνεται μέσα στη στατιστική υπηρεσία, όχι μόνο σε εκτός της υπηρεσίας, αλλά και μεταξύ τους από υπάλληλο σε υπάλληλο. Ούτε θα πρέπει και να ζητήσουν διευκρινήσεις για αυτά τα οποία κάνουν. Δηλαδή, τι μας λέει αυτό? Ότι αυτός ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής, διοικητής, δεν ξέρω ποιος είναι ο συγκεκριμένος τίτλος, αλλά αυτός ο οποίος ελέγχει τη στατιστική υπηρεσία, μπορεί να περάσει ό,τι αριθμούς θέλει και να μην ξέρει ο αριστερός, το αριστερό χέρι, τι κάνει το δεξί. Δηλαδή, ο ένας υπάλληλος να μην ξέρει τι κάνει ο άλλος στο διπλανό γραφείο. Να μην μπορεί να γίνει καν ένας έλεγχος. Ακόμη περισσότερο, βέβαια, να μπορείς να ελέγξεις τι γίνεται με τα χρήματα της Ελλάδος, με την παραγωγή της Ελλάδος, με την ανάπτυξη της Ελλάδος κτλ. Κτλ. Η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο και μπορούμε να σας πούμε τις δικές μας μετρήσεις, αλλά και από τις δικές τους, τις οποίες ανακοινώνουν δήθεν ότι είναι σύμφωνα με αυτά που λέει ο Σαμαράς. Έχουμε σήμερα στοιχεία για επιχειρήσεις Βορείας Ελλάδος κτλ. Αλλά δεν θα προλάβουμε, γιατί θέλω να πούμε αυτά τα οποία είναι πιο σημαντικά. Να πούμε για τη λύθη και τα. Μπράβο. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, όταν φτάνει στο ΣΤΕ και το ΣΤΕ θα το σκεφτεί και θα το συζητήσει, διότι βγήκε το Υπουργείο και είπε ότι βεβαίως πρέπει και να γίνεται κτλ. Και υπήρχε νόμος από το 96, επισημήτη. Το 96 ο Σιμίτης έβαλε ένα νόμο, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είχε προσβληθεί και μάλιστα είπε κανένας δεν τον διαμαρτυρήθηκε γι' αυτόν. Αυτό ήτανε. Κανένας δεν τον προσέβαλε. Αυτό ήτανε η βασική αιτιολογία του, πώς το λένε, της στατιστικής υπηρεσίας και του ελληνικού κράτους απέναντι σε αυτό που στην προσβολή που έγινε για το παράνομο και αντισυνταγματικό της όλης αυτής, ας το πούμε, πολιτικής η οποία γίνεται. Στην πραγματικότητα, βασικά, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν μας επικοινωνούνται και δεν μας δείχνεται η πραγματικότητα η οποία άμεσα αφορά εμάς, τον κυρίαρχο ελληνικό λαό, διότι επηρεάζει τη ζωή μας, διότι βασικά αυτοί είναι διαχειριστές και εμείς είμαστε τα αφεντικά, και ότι αν δεν έχουμε αυτή την εικόνα δεν μπορούμε να βγάλουμε άποψη και ούτε μπορεί ακυρώνεται, ακυρώνεται βασικά το πολιτικό μας δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Επί της ουσίας, ένας βασικός λόγος, και θα είναι ο βασικότερος που θα ακυρωθούν όλες οι εκλογές, υπάρχουν χοντροειδέστατα όπως τα είπαμε, είναι ακριβώς γι' αυτό. Ότι δεν υπήρχε το ανθρώπινο δικαίωμα, δεν μιλάω καν για δημοκρατικό, έτσι, αφήστε τις δημοκρατίες, το ανθρώπινο δικαίωμα της ενημέρωσης, το οποίο στην ουσία σε έκανε να μην μπορείς να έχεις τη σωστή επιλογή. Να μην έχεις καν το δικαίωμα της επιλογής. Γιατί δεν ήξερες τι να διαλέξεις. Είναι σαν να σου κλείσουν τα μάτια και να σου πούν ποιο χρώμα θέλεις. Και να σου έχει μπροστά χρώματα και να σου πει μόνο σου τα διάλεξε. Μα αφού δεν ξέρω τι είναι μπροστά μου,
δοκιμάστε το. Άρα λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα στην περίπτωση και θα ξεκινήσουμε τι γνωρίζουμε και πιάνουμε από το χαρδούβελι. Έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο και μάλιστα ήταν πρώτο στα χτυπήματα το βιογραφικό του, το οποίο το λένε, είναι το επίσημο βιογραφικό του. Τι μας λέει το βιογραφικό του, δεν το διαβάσω. Μας λέει μόνο, καταρχήν, πρώτα απ' όλα εγώ δεν έμαθα, για να βρω την ηλικία του πήγα μέσω Λαμίας και το βρήκα κάπου αλλού, ότι είναι γύρω, συνομήλικός μου δηλαδή, γύρω στα 58 με 59, πρέπει να είναι γεννημένος δηλαδή, το 55, εκεί γύρω. Είδα λοιπόν ότι είναι συνομήλικος. Δεν έμαθα τίποτα για τους γονείς του. Δεν έμαθα τίποτα για την οικογένειά του. Δεν έμαθα τίποτα για την πατρική του οικογένεια και το συγγενολόγητο το οποίο έχει. Δεν έμαθα τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα για την σύζυγο, τη σύζυγους ή οτιδήποτε, τα τέκνα του και τους συγγενείς όπως νόμος ορίζει. Σύμφωνα με το δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, τον κώδικα τους. Και, αλλά και κάθε ατόμο που κατέχει θέση δημόσια, του αξιωματούχου κτλ. Είναι δηλαδή, υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό ή τουλάχιστον ήταν μέχρι τώρα και δεν νομίζω να έχει αλλάξει μέχρι στιγμής, ακόμη και με αυτό του Παυλόπουλου, να δηλώνει τους συγγενείς του και τα περιουσιακά του στοιχεία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε από πού είναι σαν φύτρωσε. Ξεκινάει. Ο καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης είναι το ίδιο αυτός που υπάρχει. Καθηγητής. Ο οποίος έχει διατελέσει οικονομικό σύμβουλο των πρωθυπουργών Σιμίτη και Παπαδήμου, και αυτό το θεωρούν ότι είναι υπέρ, είναι ο νέος υπουργός οικονομικών. Πότε γεννήθηκε. Πού, πώς το λένε, ποιο ήταν το οικογενειακό του υπόβαθρο, όπως είπαμε. Δεν μας το λέει. Και γιατί δεν μας το λέει, είναι πάρα πολύ απλό. Τι μαθαίνουμε για αυτόν. Ότι είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Berkeley, Καλιφόρνια της Αμερικής το 1983. Για να πας τότε στην Αμερική θα έπρεπε να είχες χρήματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε και μάλιστα για να πας και σε τέτοια πανεπιστήμια θα έπρεπε να είχες και συστάσεις από ένα επίπεδο και πάνω. Θα μπορούσες βέβαια να πας με υποτροφία. Ποιοι είναι αυτοί όμως που παίρνουν την υποτροφία. Εκείνη την εποχή περνούσε μέσα, και ακόμη και τώρα βέβαια, απλώς δεν είναι εμφανές υποτιθέμενα, ήταν μέσα από τους συμμέτερους. Περνούσε μέσα από έλεγχο βασικά των πολιτικών και οικογενειακών σου, πώς το λένε, στοιχείων. Εδώ, για να πας για μετανάστης να δουλέψεις και να σπάσεις τη δουλειά, θα έπρεπε πρώτα να εγκρίνουνε τα πολιτικά σου φρονήματα και την οικογένειά σου για να μπορέσεις. Αυτό που γινόταν με τα πολεμικά, δηλαδή να πας στη Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική κτλ. Περνούσες πρώτα από έλεγχο του φακέλου σου. Ξέρουμε λοιπόν ότι κάποιος του έδωσε χρήματα ή κάποιος του έδωσε χρήματα του ελληνικού κράτους ή κάποιοι από το εξωτερικό, ήταν οι πατρόνοι του, με υποτροφία, το δεν μας το λένε, για να πάει στο Berkeley στην Καλιφόρνια. Και μετά, και έβγαλε, αυτό ήταν το διδακτορικό του, το Master του και το Bachelor of Arts, άρα σπούδασε από την αρχή, εφόσον πήρε και Bachelor of Arts, πήγε κατευθείαν έξω, το 78, δηλαδή που το πήρε, αυτό σημαίνει ότι έφυγες, καλά είπα στην δική μου, εγώ τελείωσα το 77 γιατί τα πήρα όλα πιο γρήγορα, αυτός λοιπόν θα πρέπει να τελείωσε το 73. Το 73 λοιπόν μέσα στη Χούντα βγήκε και πήγε στο Harvard και έβγαλε τα βασικά του διπλώματα, το πρώτο και το δεύτερο, δηλαδή το bachelor και το master, το μεταπτυχιακό του, στο Harvard, στη Μασαχουσέτη το 1978, εν μέσω Χούντας. Δεν ξέρω αν η Χούντα άφηνε τους πραγματικούς ανθρώπους του λαού και αντιστασιακούς να πάνε έξω. Βεβαίως έφευγε ο Παπανδρέου, ο οποίος έκανε αντίσταση. Στο Παρίσι. Βεβαίως έφευγαν άτομα σαν τον Σιμίτη και τα λοιπά. Οι οποίοι όμως αν δούμε, χωρίς τη λύθη, αν δούμε τι ήταν και τι φασιστόμουτρα ήταν οι οικογένειές τους, θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Να δούμε. Λοιπόν, σε λίγο. Μετά λοιπόν από αυτά, δεν έφτασε που σπούδασε, αλλά έγινε και καθηγητής επίκουρος στο Κολούμπια, στο πανεπιστήμιο. Είναι τα μικρά πανεπιστήμια της Αμερικής, τι να σας πω. Δηλαδή είναι εκεί που πηγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος. Είναι εκεί πέρα που πραγματικά γίνονται τα δίκτυα τα παγκόσμια, σύμφωνα με αυτό που λέει το Υπουργείο της παιδείας, τον ΝΤΟΕ, πώς το λένε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι δικτύωση γίνεται εκεί πέρα.
μέσα από συγκεκριμένους, από αυτούς που σπουδάζουν και φοιτούν σε αυτά τα σχολεία. Αυτό μπορούμε να το πούμε σε άλλη φάση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το λέω και στο βιβλίο μου, κάπου μέσα σε όλα αυτά, αλλά εντάξει, και υπάρχουν και στα appendixes από πίσω. Και στη συνέχεια, τακτικός καθηγητής στο Rutgers University στο New Jersey, που και αυτά όλα είναι πρωτοκλασάτα και επηρεάζουν πάρα πολύ την οικονομική ζωή κτλ. Αυτό έγινε το 89 και 93. Μετά δεν μας λέει πού δούλεψε, μάλλον το λέει, δυο λεπτά. Τελειώνοντας λοιπόν το 89-93, αφού τελείωσα αμέσως φρέσκο-φρέσκο, δίδαξε σε αυτά τα πρωτοκλασσάτα πανεπιστήμια. Και έρχομαι να πω σε σένα, Έλληνα πολίτη, ο οποίος έχει περάσει από πανελλήνιες, πήγες και πέρασες μέσα από αυτές τις σχολές. Και πήγες και πήγες. Του ελληνικού κράτους, πήγες μεταπτυχιακά με 15.000 προβλήματα και να έχουν στραγγιχτεί οι γονείς σου και εσύ ο ίδιος, που έχεις γυρίσει και πες μου, αν πραγματικά εκεί που πήγες μπόρεσες πραγματικά να γίνεις καθηγητής και μετά να έρθεις. Άμεσα. Και μετά το 94, το 93 ήταν καθηγητής, το 94 λοιπόν έρχεται οικονομικός σύμβουλος, μέχρι το 95 οικονομικός σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορείς εσύ να έρθεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι βασικά ο έλεγχος κλειδί των ξένων συμφερόντων, βρετανικά και όχι μόνο βασικά, γιατί πίσω από εκεί κρύβονται άλλα, του ελέγχου και της υποταγής και της αποικιοκρατίας στην Ελλάδα από τότε που ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορεί να πάει ο καθένας, μπορεί να πάει το παιδί σου, μπορείς να πας εσύ. Αλλά εσύ δεν είσαι επιτυχημένος, μας λένε ότι είμαστε αποτυχημένοι. Βεβαίως. Διότι όταν είναι η θέση στημένη και σε περιμένει, όπως θα μας την πει ο Σπηλιωτόπουλος, παρακάνω, με τη δήλωση που έκανε την περασμένη εβδομάδα ή τώρα. Δεν θυμάμαι πότε την έκανε, τώρα ήταν πάντως. Πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα που έκανε μια συγκεκριμένη δήλωση. Λοιπόν, όταν λοιπόν και αυτά που είπε και η Μπακογιάννη, που συζητούσα να το πούμε για την Μπακογιάννη, που είπε ότι ζητούσε, επιθυμούσε μια συγκεκριμένη θέση. Στην, πώς το λένε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να πάει ως, σε μια θέση που είναι αντίστοιχο με υπουργό εξωτερικών κατά τέτοιο της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Το επιθυμούσε. Εσύ που το επιθυμείς, κυρία Μαρία και κύριε Γιώργο και κύριε Γιάννη, και όπως και αν σε λένε συνέλληνα, αν πεις ότι εγώ επιθυμώ να πάω εκεί, θα λάβει κανένας υπόψη την επιθυμία σου. Και άμα μάλιστα πεις ότι εγώ επιθυμώ και έχω και τα προσόντα, λοιπόν, αδελφέ. Εκεί επίσης, να δεις πώς θα γελάσουμε. Ταυτόχρονα από το 87, που ήταν στο Columbia University μέχρι το 93, ενώ ήταν καθηγητής, ήταν αναπληρωτής του διοικητή, ξεκινώντας φρέσκος-φρέσκος, μόλις τελείωσε βασικά από τις σπουδές του, που δεν πέρασε ούτε από ταμεία, ούτε από τίποτα, ούτε από καν απλός υπάλληλος. Αναπληρωτής του διοικητή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σύμβουλος ερευνών στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα Νέας Υόρκης. Άρα λοιπόν, ασχέτως γι' αυτό δεν μας λέει από πού προέρχεται ο Παπαδήμος. Τώρα βέβαια μπορεί να κατασκευάσουν για να το βγάλουν και αυτό γιο Αγωγιάτη ή να το βγάλουν τον αυτοδημιούργητο που χωρίς παπούτσια έτρεχε και πήγαινε από ένα σχολείο στο άλλο και άλλες τέτοιες γελιότητες. Τις οποίες όμως θα τις ελέγξουμε και θα γελάσουμε μαζί. Και τη νέα εποχή θα τα βάλουμε στη θέση τους μαζί. Λοιπόν, και μετά βεβαίως, αφού διέπρεψε εκεί πέρα, γύρισε και έγινε και πήγε στα πρωθυπουργικά γραφεία και ήταν στα σχέδια που έγιναν για την Ελλάδα κτλ. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, τι μας λέει εδώ η έλλειψη πληροφόρησης. Προσπαθεί να μας δείξει και μας λέει ένα έργο, ότι έχει κάνει πολύ συγγραφικό έργο, το οποίο σημαίνει επιστημονικά και ότι αναφέρεται, είναι, λέει, από τους 5 κορυφαίους στον κόσμο, στον ευρύτερο τομέα της εφαρμοσμένης οικονομετρίας, οι βιβλιογραφικές αναφορές στο επιστημονικό του έργο. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε πώς γίνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές? Ότι βασικά πόσες φορές άλλοι επιστήμονες, στις δικές τους διατριβές κτλ., αναφέρουν τα δικά σου τα έργα. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης και τα έργα που παρουσιάζεις όταν είσαι καθηγητής και όταν είσαι σε τέτοιες θέσεις είναι πάρα πολύ απλό. Και όσοι έχετε περάσει από τα πανεπιστήμια και έχετε συνεργαστεί με καθηγητές, όπως και εγώ, θα ξέρετε ότι αυτά που κάνατε εσείς, ο καθηγητής τα προσυπέγραφε χωρίς καν να τα επιβλέπει, βασικά και τα παρουσίαζε ως δικό του έργο. Είναι σαφές λοιπόν
ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα οποία έχει φτιάξει, χωρίς να κοιτάξουμε την ποιότητά τους, που αν τα κοιτάξουμε εκεί θα βρούμε και άλλα πράγματα, λοιπόν, είναι απλώς υφαρπαγμένα από τους εξαρτώμενους φοιτητές, οι οποίοι βέβαια, όσο περισσότερο σου δίνουν, τόσο έχουν τη δυνατότητα να έχουν και αυτοί κάποια απολαβή. Και εδώ έχω να πω, την απολαβή βέβαια θα την έχεις, μόνο αν είσαι αυτής της τάξης, γιατί διαφορετικά πάντα θα είσαι ο βασταρούχας, ο οποίος θα είσαι ο αναλώσιμος για αυτούς. Από αυτά λοιπόν, τα οποία βλέπουμε εδώ, τα οποία δείξαν σαν επιτεύγματα, γιατί για δες τι άτομο πήρε την οικονομία στα χέρια τους, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα γόνο, μεγάλο λαμόγιο, εδώ σας δίνω πώς σκέφτονται και οι προφάιλες βασικά, οι οποίοι καταλαβαίνουν και βρίσκουν συγκεκριμένα πράγματα, το οποίο μας έχει δώσει τα δείγματα γραφής από εκεί που πέρασε και το τι έχει κάνει και τι επίδραση έχει βασικά στις ζωές μας. Αυτός λοιπόν, ο οποίος είναι, μας δείχνει λοιπόν ότι είναι σίγουρα γόνος οικογενειακής καμαρίλας. Όπως ήταν και ο Στουρνάρας, δεν ξεχνάμε και ο Στουρνάρας, μην νομίζετε ότι φύτρωσε, και ο Στουρνάρας είναι από τέτοια Στουρνάρας παράσιτα που έχουν, πιο... ναι, μάλιστα, από τέτοιες οικογένειες, οι οποίες πραγματικά αφέμαζαν τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους στην οικογένειά του, ο Παπαθανασίου επίσης, ο Παπακοσταντίνου κτλ. Τα ήξερες, ελληνικέ λαέ? Ήξερες τι σημαίνει Παπακοσταντίνου? Ήξερες ότι βασικά είναι μια οικογενειοκρατία η οποία ένα μέρος της, και όχι μόνο, δεν ήταν ο πρώτος, είχε συνεργαστεί και με τους Ναζί για να πάρει τα δικαιώματα στο ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτός ο Παπακοσταντίνου σου εμφανίστηκε εσένα ότι ήταν σοσιαλιστής και ότι ήταν υπέρ του ελληνικού λαού κτλ. Ποια αλήθεια λοιπόν? Εδώ πέρα είναι απόκρυψη συγκεκριμένη στοιχείων πολύ σημαντικών, εξαπάτηση και καταδουλίευση. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, και αυτό το κάνουν, ενώ είναι υποχρεωμένοι να υπάρχει διαφάνεια και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, όχι μόνο δεν σε βοηθά να τα βρεις, αλλά απαγορεύεται. Γιατί πιστεύετε ότι έχει υπάρξει? Δεν ξέρω αν είναι νόμος, εγκύκλιος, τι έχει γίνει, που να μην μπορείς να βρεις εφημερίδες. Απαγορεύεται. Ναι, να μην μπορείς να βρεις αρχεία εφημερίδων μέσα από τις εφημερίδες τις ίδιες, πέρα από 3 με 5 χρόνια βασικά. Αυτό έχει γίνει από την εποχή του Σιμίτη. Γιατί? Για να μην πας και βλέπεις τα πεπραγμένα σε παλαιότερες εποχές βασικά. Γιατί? Γιατί είναι διάτριτη. Και ακόμη και αυτά δεν φτάνουν, και αυτή δηλαδή η αδιαφάνεια, η οποία και αυτή η συγκάλυψη που κάνουν και η απόκρυψη, δεν φτάνει πραγματικά για να τους κρατήσει από τη μνήμη και επίσης και από την καταγραφή ότι είναι υπόλογοι στον ελληνικό λαό, που χρειάζεται να βγάζουν και ασυλίες, να βγάζουν και ειδικούς παράνομους νόμους κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν. Είναι παραπέντε, δεν θα πούμε αυτό το οποίο θα το θυμάσει. Πούμε και τώρα. Ένα μεγάλο τέτοιο παράδειγμα είναι ο Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος κατέβηκε και για δήμαρχος, έτσι. Ο λοιπόν, οποίος πήρε και ρίσκο. Ναι. Αυτή η δήλωση είχε κάνει όταν το ρώτησαν, βασικά, συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς θα σας αποδείξουμε ότι δεν είναι λύθη, διότι ό,τι δεν ξέρεις δεν το έχεις ξεχάσει. Και η ερώτηση είναι, από πού κρατάει η σκούφια του Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος βγήκε και είπε τι είπε στη δήλωσή του. Ότι αυτός είχε πάρει ένα ρίσκο για να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, διότι είχε τη δουλειά του, είχε τον μισθό του, είχε συγκεκριμένα και από, αυτό το και απολαβές. Είπε στον, το λένε, στον... Και με την παρέτησή του έπαιρνε ένα συγκεκριμένο ρίσκο. Να στερηθεί, τα άμεσα εισοδήματα του και τις απολαβές του. Από αυτά. Η δουλειά του ήταν το να είναι στην πολιτική. Να είναι στην, πώς το λένε, βουλευτής, ήταν σε κάποια θέση. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ψάξτε το και βρείτε το. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, τι μας είπε αυτός ο Σπηλιωτόπουλος? Ότι γι' αυτόν η διαχείριση της τύχης του ελληνικού λαού, είτε στο κοινοβούλιο, είτε από υπουργική θέση, είτε από δημαρχείο, είτε από οποιαδήποτε δημόσια θέση, είναι θέμα κερδοσκοπίας
και σχροκέρδειας. Είναι θέμα τυχερών και είπε επίσης ότι δεν και τη δικτύωσή του, γιατί είπε και τις προωθήσεις μου που έχω και τις διασυνδέσεις μου κτλ. Ναι, δεν ναι, έχουμε ναι, αυτά τα λόγια, αλλά αυτό είναι το διατάφτα. Μπορούμε, εάν το αμφισβητήσει κανείς, να τη βρούμε τη δήλωση. Θα τη βρούμε. Και θα την ακούσετε κιόλας, γιατί τα ήταν διαστόματός του, δεν μεταφέρθηκε. Και πώς αυτός έφτασε να έχει τέτοιες απαιτήσεις και να βλέπει ότι η πολιτική, η διαχείριση, η συμμετοχή στα κοινά είναι η επιχείρηση. Για την οποία πληρώνεται. Είναι μια επιχείρηση βασικά. Στην οποία εμείς θα πρέπει να τον πληρώνουμε και να αποδεχόμαστε τα λάθη του, να αποδεχόμαστε βασικά τους πειραματισμούς του, να υποδεχόμαστε τις οποιασδήποτε βασικά ανοησίες που κάνει και όχι μόνο να τον πληρώνουμε, αλλά εμείς να θυσιαζόμαστε, βλέπε, να εμείς να χάνουμε πράγματα και αυτός να κάθεται εκεί εσαΐ και να διεκδικεί τη θέση του. Όπως και η Μπακογιάννη, όπως και ο ΓΑΠ, όπως και ο οποιοσδήποτε. Πώς του ήρθε του Σπηλιωτόπουλου, έτσι ξαφνικά αποφάσισε ένας πολίτης, σηκώθηκε από αυτούς που είναι της μεσαίας τάξης, από αυτούς οι οποίοι ή των χαμηλωτέρων τάξεων, οι οποίοι ξαφνικά αποφάσισαν και είπαν εγώ ρε παιδιά, θα βγω εκεί πέρα και θα διαχειρίζομαι, βασικά η δική μου επιχείρηση είναι η πολιτική. Θα μπω και εκεί πέρα θα γίνω μεγάλος, θα κάνω μεγάλη περιουσία και θα βγω στο jet set. Μπορείς να το κάνεις? Θα μου πείτε ότι ήταν πολύ επιτυχημένος και πολύ καπάτσος και αυτός και οι υπόλοιποι. Ναι. Όχι. Για να δούμε. Μήπως ήταν γόνος. Ποια είναι η οικογένεια Σπηλιωτόπουλου? Για να δούμε. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, να ψάξετε να βρείτε και τις υπόλοιπες. Θα σας πούμε ναι, τρία παραδείγματα και μετά θα σας δώσουμε άσκηση για το σπίτι, ορισμένα ονόματα και κάθε φορά, άμα θέλετε, θα σας δούμε και παραπάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν είναι γόνος εκεί μέσα, μέσα στη Βουλή και μέσα σε αυτές τις θέσεις. Αυτοί που πηγαίνουν στις μουσικές καρέκλες γύρω-γύρω, είτε είναι της πολιτικής, είτε είναι οικονομικής, είτε οτιδήποτε. Είναι συγκεκριμένοι γόνοι. Που δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε. Εγώ λοιπόν, δεν το ήξερα για το Σπηλιωτόπουλο λοιπόν, αυτό. Θα το διαβάσω ακριβώς όπως το έχουμε γράψει για θέμα συντομίας και συζητάμε. Λοιπόν. Αυτό δεν το γράψαμε εμείς, το αντιγράψαμε ναι, από ναι, αρχεία και... Υπάρχουν αποδεικτικά αρχεία και τεκμήρια. Λοιπόν, ο Σπηλιωτόπουλος προέρχεται από οικογένεια η οποία στελέχωσε τη θέση του αρχηγού της χωροφυλακής το 1941. Αρχηγός δηλαδή, χωροφυλακής Χίτλερ, μέσα στην κατοχή, στην Ελλάδα. Οι συνεργαζόμενοι με τον Χίτλερ. Βασικά και η βεβαίως επιβολή... και έχω στα χέρια μου και... αποφάσεις. Όχι αποφάσεις, επιστολές του, τέλος πάντων εσωτερικές, που έλεγε να κυνηγήσετε τον Α, τον Β, τον Γ, ο οποίος ήταν ενάντια στο Χίτλερ, υπέρ όποτε του Χίτλερ θέλετε, τα φέρν, όποτε θέλετε τα φέρνουμε. Και όποιος λοιπόν, έχει, τα στέλνουμε στον καναλάρχη, τα βάζουμε στα crimes, όποτε όλα, θέλετε. Όλα, λοιπόν. Λοιπόν. Που αμέσως μετά, ο ίδιος αυτός αρχηγός, δηλαδή ο αρχηγός αυτός της χωροφυλακής του 1941... Μαζί με τους Γερμανούς, τους χιτλερικούς, mm-hmm, τους Ναζί... Στην απελευθέρωση διορίστηκε, κρατήστε το διορίστηκε, στρατιωτικός διοικητής Αττικής. Δηλαδή στην απελευθέρωση... Ήτανε με τους χιτλερικούς... Για να κυνηγήσει τους Ναζί... Και μετά στην απελευθέρωση, για να μπορέσει να κυνηγήσει δοσιλόγους και τα λοιπά υπέρ των απελευθερωμένων Ελλήνων, ο ίδιος που τους καταδίωκε και τους έδινε στο απόσπασμα και τα λοιπά, και τους κρέμαγε και τα λοιπά, έχουμε φωτογραφίες, mm-hmm, είναι ο ίδιος που έγινε για να αποδώσει, βασικά να ελέγξει την διοίκηση Αττικής όσον αφορούσε για την επέλαση των συμμαχικών δυνάμεων. Η ίδια η οικογένεια Σπηλιωτόπουλου διέθετε και αεροπαγίτη εκείνη την εποχή. Σας είχα πει για τον αεροπάγο. Και λοιπόν, τι αεροπαγίτη, και με αυτόν τον αεροπαγίτη στελέχωσε και θέση δικαστή στη σύνθεση των δικαστηρίων για τους δοσιλόγους σύμφωνα με το φύλλο υπαριθμό 5454 της εφημερίδας Ακρόπολης της Παρασκευής 26/1 του 1945. Δηλαδή, λέμε γιατί ο νόμος για την εθνική αναξιότητα δεν μπόρεσε να αποδώσει. Διότι μέσα στο ίδιο το δικαστήριο ήταν οι ίδιοι δοσιλόγοι και οι βασικοί συνεργάτες των Γερμανών. Η ερώτηση ήταν πώς τους άντεξε ο κόσμος. Μα τον ήξερε ο κόσμος. Τον ήξερε, αυτός ο οποίος ήταν στο Πέραμα και στην Κεσαριανή και δεν ξέρω εγώ μέσα στην κατοχή, τον ήξερε ποιος ήταν ο αρχηγός της χωροφυλακής το 41.
φαινότανε, γιατί αυτοί φοβόταν τον ελληνικό λαό και κρυβότανε. Και επίσης τα χαρτιά αυτά, όλα αυτά τα χαρτιά στα οποία έχω αναφερθεί, έχουν την ένδειξη απόρριτο. Ο λαός δηλαδή δεν είναι απόρριτα. Ανακοινώνονται. Ο λαός δεν τον ήξερε. Τον ήξεραν όμως αυτοί οι οποίοι ήρθαν μετά για να κυνηγήσουν τους χιτλερικούς και να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Και θα πούμε ποιος ήταν αυτός που τον διόρισε. Τώρα, εκεί. Πάμε νούμερο 2. Έτοιμοι. Αντίστοιχο κοιτάπι, η οικογένεια Εβερτ. Αυτά είχαν βγει λίγο στην επικαιρότητα. Αλλά τα κουκούλωσαν. Αμέσως, λοιπόν. Ποιο ήταν αυτό. Δηλαδή, ο Εβερτ υπήρξε αστυνομικός διευθυντής της αστυνομίας πόλεων της κατοχής με δράση δίωξης κάθε αντιστασιακού ενάντια στο Χίτλερ και του κατοχικού καθεστώτος, ο οποίος μετά στην απελευθέρωση διορίστηκε, δηλαδή παρέμεινε στη διαθέση, διορίστηκε διευθυντής αστυνομίας πόλεων. Λοιπόν. Λοιπόν, ποιους τους διόρισε όμως αυτούς. Ποιους τους διόρισε. Ποιος τους διόρισε αυτούς. Τους διόρισε κάποιος που δεν τους ήξερε, κάποιος ο οποίος δεν ήξερε τι γινόταν στην Ελλάδα και δεν είχε πρόσβαση στα αρχεία. Όχι. Ποιος τους διόρισε. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος Γεωργίου Παπανδρέου. Δεν ήταν έχει... προσωπική επιλογή του Γεωργίου, του ΓΑΠ Παππού. Ακριβώς. Το οποίο έχουμε και χαρτιά γι' αυτό επίσης. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχει υποθεί ποτέ ανοιχτά στον ελληνικό λαό ότι ο δίθεν γέρος της Δημοκρατίας διόρισε χιτλερικούς συνεργάτες και δοσιλόγους, επίσημους θεσίτες και καραμπινάτους τέτοιους φασίστες στη διοίκηση της απελευθερωμένης Ελλάδος. Η ερώτηση είναι γιατί ο κόσμος δέχτηκε τον Παπανδρέου που ήδη ήταν βασικά, είχε εκτεθεί στον ελληνικό λαό πριν. Από πώς το λένε, από την κατοχή. Γιατί ήταν και αυτός διάτριτος. Φαινόταν ότι ήταν ένα μούτρο και μισό αντιλαϊκό. Πώς τον δέχτηκαν μετά στην κατοχή. Λύθη του ελληνικού λαού. Για να δούμε. Για αυτό το έργο που έκανε ο Παπανδρέου, επιβλήθηκε επίσημα και ανοιχτά με τηλεγράφημα. Για να το κάνει. Και μετά ακολούθησαν και τα Δεκεμβριανά. Δεν έκανε ένα κερδί. Και μετά έγινε το ψήφισμα γάμα που πάμε στην άλλη εκδοχή. Και εδώ θα δούμε γιατί διορίζονται. Και οι γόνοι και γιατί αυτοί ανατρέφονται έτσι. Από πολύ μικρά τα ανατρέφουν για να συνεχίσουν αυτή την κατάσταση, βασικά. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο ο ελληνικός λαός θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ακόμη και τα παιδιά τους, τουλάχιστον από 5 χρονών και πάνω, είναι δηλητηριασμένα. Είναι βασικά, έχουν διεφθαρεί και στην ουσία είναι τοξικά για την επιβίωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου που θα έχει ανθρώπινα δικαιώματα και θα μπορεί να έχει ελευθερία. Λοιπόν, να διαβάσει. Λοιπόν, επιβλήθηκε λοιπόν επίσημα και ανοιχτά με τηλεγράφημα από το Κάιρο και διαχειρός Μεγάλης Βρετανίας προς την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, αυτή λεγόταν ΠΕΑ τότε, δηλαδή τους αντιστασιακούς της Ελλάδας, όλους τους αντιστασιακούς, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ. Που την είχαν απελευθερώσει και είχαν ζητήσει. Ναι. Και είχαν πει ότι δεν θέλουμε να είναι ο Παπανδρέου εκεί. Ακριβώς. Και είχαν συμφωνήσει στο Κάιρο και ακριβώς την παραμονή που ήταν να υπογραφεί αυτή η καινούργια η συμφωνία που είχε γίνει. Να το διαβάσω γιατί το λένε ωραία. Λοιπόν, πες. Λέει, για λόγους, γιατί του είπανε, η ΠΕΑ είχαν ζητήσει να μην είναι ο Παπανδρέου πρωθυπουργός, για λόγους αποδοχής της νέας κυβέρνησης εθνικής ενότητας από όλους, σημειωτέων ότι ο Παπανδρέου, εκτός των άλλων προηγουμένων εγκλημάτων κατά του ελληνικού λαού, είχε συνεργαστεί και με τον Τσολάκογλου και επευλήθη στην ΠΕΑ με την απειλή δίλημα της παράτασης της κατοχής στην Ελλάδα, δηλαδή της παράτασης της ύπαρξης των χιτλερικών Ναζί Γερμανών στην Ελλάδα, σε περίπτωση μια αποδοχής του. Και μάλιστα της είπανε της ΠΕΑ ότι θα πούμε ότι εσύ συνεργάστηκες με τους Γερμανούς και τους είπες να παραμείνουν παραπάνω. Δηλαδή, βασικά ήταν το δίλημα τότε και ο εκβιασμός αυτούς που θα έπρεπε να μην το δεχτούν και να το καταγγείλουν ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Είχαν και τα όπλα. Είχαν και τα όπλα βασικά. Θα έπρεπε, βασικά του είπαν ή θα δεχτείς τον Παπανδρέου ή θα δεχτείς τους χιτλερικούς ή εμένα ή τα τάγκς. Καταλαβαίνετε. Είναι το ίδιο δίλημα. Το γνωστό. Μεγάλη Βρετανία, Τράπεζα της Ελλάδος, Χαρδούβελης, Στουρνάρας και λοιποί. Άρα λοιπόν, αυτά είναι απλώς, αν πιστεύετε ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου, είστε πολύ γελασμένοι. Ποια κορυφή, ούτε καν το κερασάκι μιας τούρτας, γεμάτη από μικρόβια, σαν τους τάφους πραγματικά, και βρώμα, σαν τους τάφους που έχει περιγράψει ο Χριστός στην παραβολή του, που είπε στους Φαρισαίους ότι είσαστε σαν τους τάφους, απ' έξω με μάρμαρα και από μέσα είσαστε όλο σαράκι και βρωμιά. Και επειδή δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος δεν είναι γόνος, βασικά,
άμεσα ή έμεσα, δηλαδή εξ αίματος ή εξ αγχιστίας και πολλοί είναι και πολλαπλοί. Σας δίνουμε λοιπόν για άσκηση, ψάξτε να βρείτε τα εξής ονόματα, είναι και εύκολα, πολλά έχουμε πει. Ήδη, Καραμαλή, όνομα Καραμαλή, δεν είναι ένας και δύο, μιλάμε για γόνους εδώ πέρα, έτσι. Παπακοσταντίνου, Παπαθανασίου, Λοβέρδος, Γεννηματάς. Είναι όλοι αυτοί οι πασόκοι που μας ήρθαν ξαφνικά εκ του λαού τότε. Τότε είχε το 81, βγήκαν ότι όλοι πραγματικά ήταν εκ του λαού για να φέρουν το σοσιαλισμό για το λαό. Ποιο λαό, μωρέ, που αυτοί εδώ πέρα ήταν και βασικά Οθωμανογενείς, εξωμότες. Φασίστες, ήτανε από τους, πώς το λένε, από τη Λέλαπα, αυτούς τους νηστικούς, τους Φράγκους που είχαν έρθει τότε με την Φραγκοκρατία που είχε γίνει με τις σταυροφορίες, ή ήτανε από την Καμαρίλα που ήρθε μετά από τους Γερμανούς βασικά. Λοιπόν, Μπιρμπίλη, Κωστόπουλος, Μακρύ, Πρωτόπαπας, Κικίλιας, ψάξτε. Δεν απλώς. Ψάξτε το. Λοιπόν, Μάνος, Διαμαντόπουλος, Διαμαντοπούλου. Το Λοβέρδο τον έχουμε βάλει δύο φορές. Σαμαράς, Βενιζέλος. Ο τωρινός ο Βενιζέλος. Για να μην πάμε σε Μητσοτάκηδες και τα λοιπά. Σας είπα, είναι τα πρώτα. Άρα λοιπόν, ο λαός δεν επιλέγει, λοιπόν, στην πραγματικότητα, ακόμη και αν επιλέξει, στην ουσία, που δεν γίνεται γιατί το έχουμε πει, δεν μπορεί να κάνει, διότι είναι ήδη υφαρπαγμένη η επιλογή του, διότι δεν ξέρει τι έχει απέναντί του. Είναι η περίπτωση που στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την Εκκλησία, λύνεται ένας γάμος. Πώς λύνεται ένας γάμος? Ναι, ακόμη αποδεκτά και από την Εκκλησία. Μπράβο, αποδεκτά επί της ουσίας και όχι τυπικά και από την Εκκλησία. Όταν στην ουσία αυτός ο οποίος παρουσιαστεί ως σύζυγος ή σύζυγος, παρουσιαστεί με άλλα, με λάθος προσωπικότητα, δηλαδή παρουσιάσει ψευδός. Άλλον ψευδός, παρουσιαστεί διαφορετικός από αυτόν που είναι και υποσχεθεί άλλα πράγματα από αυτά τα οποία πραγματικά στο προγαμιαίο, στη συμφωνία που κάνουν και στο το τι υπόσχονται, επί της ουσίας ο ένας τον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει γάμος. Διότι αυτό που παντρεύεσαι είναι κάποιον άλλον. Δεν έχεις παντρευτεί, έχεις παντρευτεί μια οντότητα που δεν υπάρχει, όχι αυτόν που έχεις απέναντί σου ή αυτήν. Άρα λοιπόν στην προκειμένη την περίπτωση, ακόμη και αν τον έχει ψηφίσει ή έχεις ψηφίσει κάποιον, τα ήξερες ποιος είναι, ήξερες τι έχει κάνει και αυτός και ο παππούς του και ο προπάπος του ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να νομιμοποιηθεί οποιοδήποτε διεκδικεί την εξουσία στον ελληνικό λαό, πέρα από αυτά που είπαμε ότι θα πρέπει να κάνει, για να πούμε ότι είναι πραγματικός, θα πρέπει να μας δώσει και λογαριασμό μέχρι τρίτης γενιάς προς όλες κατευθύνσεις, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, εξ αίματος και εξ αγχιστίας, για να δούμε με ποιους συνδέεται. Θα μου πείτε και θα τον εμποδίσουμε επειδή ο παππούς του ήταν χιτλερικός. Εκεί γίνεται, θα πρέπει ο ίδιος να λάβει θέση. Ή θα πρέπει να αποδεχθεί. Έμπρακτη θέση. Έμπρακτη. Όπως ο Ράλης αποδέχτηκε και δικαιολόγησε τον χιτλερικό πατέρα του, αυτό σημαίνει ότι ήταν πλήρως ακατάλληλος και καταδικαστέως και αυτός, ή θα πρέπει να διαχωρίσει τη θέση του, να ζητήσει συγγνώμη έμπρακτη. Τι σημαίνει συγγνώμη έμπρακτη? Να επανορθώσει βασικά τα εγκλήματα που έκανε ο πρόγονός του απέναντι στον ελληνικό λαό. Μόνο έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι καθαρό απέναντί μας, ξεκάθαρο και κάνει καινούργια αρχή, και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Βάζει τα δικό του πρεπαγμένο. Και για να τελειώσουμε τώρα, γιατί ας το πούμε. Ναι, ναι, είναι και 10. Θα σταματήσεις να έχεις αυτό το άγχος. Ναι. Λοιπόν, δεν το έχει ο καναλάρχης. Εξάλλου θα τελειώσουμε. Τώρα θα διαβάσεις. Βασικά, μας είχατε ρωτήσει στην περασμένη εκπομπή που την είχατε δει δύο φορές, γιατί είχαμε πέσει με, πώς το λέμε, υπερκόπωση, πέρα από τις άλλες καταστάσεις, τι πρέπει να κάνουν οι άνεργοι. Και γενικώς τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί είχαμε πει ότι αυτοί δεν φεύγουν με εκλογές. Και εδώ σας το αποδεικνύουμε και μας το αποδεικνύουν και αυτοί. Θα σας τα διαβάσει η Τάνια ο συνήθως. Μπορεί εγώ να κάνω κάποια μικρή παρέμβαση για να τελειώσουμε γρήγορα. Σε ένα πεντάλεπτο καναλάκι. Λοιπόν, πρώτον, να καταλάβουμε και κυρίως να καταλάβετε ότι απέναντί σας έχετε χιτλερικούς εγκληματίες. Τους απογόνους τους.
Ναι. Εξωμότες Οθωμανολάγνους και κοινούς πιατσικολόγους εγκληματίες της Φραγκοκρατίας. Απικιοκρατία. Που ήταν απικιοκρατία, αυτά που είπαμε πριν. Θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Για να δεν έχετε συνέλληνες. Δεν έχετε πολίτες και δεν έχει σημασία να είναι συνέλληνας. Θα πρέπει να είναι όμως συμπολίτης, ο οποίος να δέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχει όρια. Και να μην είναι εκεί για να σε βλέπει βασικά ως ονταβατζή στην πόρνη και να μπορέσει πραγματικά να σου ζητάει ό,τι θέλει και εσύ να, να το κάνεις βασικά χωρίς να υπάρχει λόγος και αίτιο. Και το λέω ακριβώς έτσι. Διότι στην πραγματικότητα αυτή είναι η σχέση που θέλουν να έχουν στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί στη χειρότερη σε θέλουν σε έναν αντικείμενο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν αυτοί. Είτε για να πάρουν τα όργανά σου, είτε για να πάρουν τον μόχθο σου, είτε για να πάρουν την οικογένειά σου, είτε για να πάρουν τη ζωή σου. Περιουσία δεν το συζητάμε. Επειδή αυτή έτσι τους κάνει το κέφι. Γιατί αυτή έτσι είναι. Όχι γιατί αυτοί έτσι είναι επειδή ξέρουν ότι είναι καλύτεροι, γιατί αυτοί ξέρουν ότι δεν είναι καλύτεροι. Και απλώς θέλουν εσύ ο οποίος έχεις τις δυνατότητες, εσύ ο μέσος άνθρωπος ο οποίος έχεις εκμεταλλευτεί τα τάλαντα που σου έχει δώσει ο Θεός, γιατί αυτοί τα έχουν θάψει, αν δεν τα έχουν εξαφανίσει κιόλας. Λοιπόν, στην πραγματικότητα θέλουν να στα πάρουν για να αισθάνονται ότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα ύπαρξης. Είναι τόσο χαμηλό, αν μιλήσουμε σαν ψυχολόγοι βασικά, τα συμπλέγματα κατωτερότητος που έχουν, διότι όσο περισσότερο βυθίζεσαι βασικά στο παραφύση, στο παράνομο, στο μη ηθικό, τόσο περισσότερο αισθάνεσαι για τον εαυτό σου χάλια και αυτό που θέλεις να κάνεις, σε βρώμικος, το αισθάνεσαι, θες να βρωμήσεις και τους υπόλοιπους. Και όσο πιο βρώμικος αισθάνεσαι, τόσο πιο πολύ θέλεις να στολίζεσαι και να αρωματίζεσαι, όπως κάνανε στη Γαλλική, στο παλάτι, ας το πούμε, πριν προεπαναστάσεως της Γαλλίας, ακριβώς για να μην προσέχουν τη βρώμα σου και την, πώς το λένε, το πώς βρωμάς και ζέχνεις. Το δεύτερο. Να σταματήσετε να ελπίζετε ότι θα επιβιώσετε μέχρι να περάσει η μπόρα, την οποία θα αντιμετωπίσουν και θα σταματήσουν οι άλλοι. Κανένας δεν θα τη σταματήσει για σένα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Τάνια, αλλά είναι απαραίτητο. Δεν έκανα εγώ. Κανένας δεν θα τη σταματήσει για σένα. Για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, θα πρέπει ο κάθε ένας μόνος του να αντισταθεί. Δεν θα τη σταματήσουν οι καθαρίστριες για σένα. Οι καθαρίστριες θα τη σταματήσουν για τον εαυτό τους και η κάθε καθαρίστρια για το δικό της τον εαυτό. Εσύ θα τη σταματήσει για τον εαυτό σου και μαζί για τον διπλανό σου, ο οποίος και αυτός θα τη σταματήσει για τον εαυτό του. Και όλοι μαζί, το ένα τσουνάμι αποτελείται από την κάθε σταγόνα η οποία συμμετέχει. Από την κάθε σταγόνα ύδατος για να γίνει το τσουνάμι. Δεν κάθονται όλες οι υπόλοιπες στην άκρη και τρεις ή τέσσερις σταγόνες μπαίνουν μπροστά για να κάνουν το τσουνάμι. Δείτε το, υπάρχει αναλογία στη φύση. Λοιπόν, πάμε. Διότι δεν υπάρχει ελπίδα επιβίωσης με αυτό το καθεστώς και χωρίς την ατομική αντίσταση. Δεν έχουν έρθει για να συμβιώσουν οι κυβερνητικοί. Έστω και παρασιτικά. Έτσι. Δηλαδή όπως τα παράσιτα για να παράγεις εσύ και αυτοί να απομυζούν κάτι, αλλά να σε αφήνουν και σένα να υπάρχεις για να παράγεις. Δεν υπάρχει αυτό. Για αυτούς θα φάνε σένα και θα έρθει άλλος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Λοιπόν. Και ούτως ή άλλως έχουν φέρει τους αντικαταστάτες, τους οποίους τους αντιμετωπίζουν και αυτούς, όπως είδατε με τις δηλώσεις και τα γελάκια τα οποία κάνανε. Ποιος ήταν αυτός? Ο Δένδιας και ο Δένδιας. Για τους λαθρομετανάστες ή τους οικονομικούς μετανάστες ή όπως τους βαφτίζουν, στην ουσία είναι η επόμενη αναλώσιμή τους και είναι και πολύ πιο εύκολη, γιατί δεν έχουν την ελληνική νοοτροπία βέβαια. Δεν θα πω. Το DNA, αλλά είναι η νοοτροπία η ελληνική είναι, την οποία έχουμε. Και αν μείνουν και αυτοί αρκετά και θελήσουν να αφομοιωθούν και όχι να φέρουν τη δική τους την κοινωνία εδώ, θα γίνουν και αυτοί Έλληνες επί της ουσίας. Γιατί το ελληνικό πνεύμα είναι κάτι το οποίο και αυτό είναι το δυνατό του, το οποίο μας έχει κάνει να επιβιώσουμε, είναι ότι μεταλαμπαδεύεται και βασικά και αντί άνθρωπο. Να αφομοιώνεται, αφομοιώνει. Είναι μοναδικό. Λοιπόν, τρίτο. Έχουν έρθει για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος ανεξαρτησίας σου, το οποίο μεταφράζεται σε κάθε ίχνος περιουσίας και χρήματος που μπορεί να έχεις και συνεπώς και αυτοδιάθεσης. Νομίζεις ότι έχεις περιουσία αυτή τη στιγμή, ανά πάσα στιγμή με ένα νόμο και ένα χαράτσι, στα με πήρα. Εικονικά, όπως το λένε, με εικονικά, τεκμαρτά σε εισαγωγικά, όπως τα λένε, αυτά κριτήρια και απαιτήσεις,
θα σου βάλει τις απαιτήσεις έτσι που δεν μπορείς να την κρατήσεις. Είναι μου είπε θέμα τώρα εδώ συμπολίτης ότι του ήρθε από το ΚΕΑ ο Ραβασάκη και τι θα κάνει. Να το συζητήσουμε, έχουμε την εκπομπή για το ΚΕΑ και εκεί θα πούμε τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, διότι τώρα πλέον με τα Ραβασάκια και εκεί έχουν βάλει νερό στο κρασί τους, αν δεν κάνω λάθος, γιατί λένε να κάνετε ενστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Παρόλο που είχαν κάνει πριν. Ότι δεν γίνεται. Ένστος. Ότι δεν γίνεται. Γιατί έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα. Προσέξτε, μην χάσετε τις δυνατότητες να τους σταματήσετε. Με συγκεκριμένα έγγραφα. Θα κάνουμε όμως συγκεκριμένη εκπομπή. Αυτό που λέει η Τάνια, αυτά τα τρία πράγματα είναι η προϋπόθεση. Ναι. Αν δεν έχεις το σωστό mindset, το σωστό μήκος κύματος, δεν θα μπορέσεις να κάνεις αντίσταση, δεν θα μπορέσεις να διεκδικήσεις αυτά που είναι δικά σου, δεν μπορέσεις να τους αντιμετωπίσεις. Αυτοί τα κάνουν γιατί τα διδάσκουν από, όπως είπαμε, από μικρά παιδιά τα ίδια πράγματα. Αυτά ξέρουν τι κάνανε προηγουμένως. Γιατί τα ίδια εφαρμόζουν. Δεν είναι ότι βασικά τους τα μαθαίνουν. Οι νταντάδες τους, οι μαμάδες τους, τα σχολεία τα οποία πηγαίνουν και εξασκούνται στο να το κάνουν αυτό. Εμείς το κάνουμε εξ αντιδράσεως. Τώρα λοιπόν, αν το κάνουμε γνωστικά με αυτά τα οποία σας λέω και μοιράζομαι μαζί σας και σας διδάσκω επί της ουσίας από την δική μου την επιστήμη και την πείρα, θα το κάνετε και γνωστικά. Οπότε, οι δυνατότητες είναι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Αν το κάναμε εξ αντανακλάσεως και δεν μπορέσαν να στέκονται χωρίς να κάνουν όλα αυτά τα καραγκιοζλίκια, δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν αν ξέρουμε τι κάνουν, πώς αντιδρούνε και πώς εμείς θα πρέπει να είμαστε σε μήκος κύματος για να τους αντιμετωπίσουμε. Παράδειγμα, δεν έχω ασχοληθεί, αν έχω στα χέρια μου όλα τα τεκμήρια για να επαναφέρω το νερό και το ρεύμα στο σπίτι μου με όλες τις αντιδράσεις τους. Γιατί το κάνω αυτό? Δεν με ενδιαφέρει να προασπίσω αυτή τη στιγμή το σπίτι μου. Γιατί? Όχι γιατί δεν το θέλω, αυτό το σπίτι το έχω ποτίσει με το αίμα μου. Είναι το σπίτι που είχα για το παιδί μου. Το κάθε κομματάκι εκεί μέσα το έχω βγάλει με πολύ υδρότα και ό,τι υπήρχε από τον πατέρα μου και αυτό είναι ένα κοιμήλιο. Είμαι άπονη? Όχι. Όμως αυτή τη στιγμή καίγεται η πολυκατοικία που λέγεται Ελλάδα. Το να προσπαθήσω εγώ να σώσω το ρετυρέ μου, όπως είναι το ρετυρέ το δικό σου το σπίτι, για κάθε ένα είναι το ρετυρέ του, είναι ανέφικτο. Όσο και να κλείνω την πόρτα, η φωτιά θα κατακαύσει την υποδομή και θα γκρεμοτσακιστώ κι εγώ αν δεν φτάσει να με κάψει και μένα. Άρα πρώτα εξασφαλίζω το πλαίσιο την πολυκατοικία μου και μετά κοιτάζω το δικό μου το σπίτι. Αυτή τη στιγμή καίγεται ο αγρός μας. Δεν μπορούμε να καθίσουμε να ποτίσουμε το δικό μας το κομματάκι εκεί που για θα καεί είτε είναι ξερό, είτε είναι χλωρό. Δεν είμαι ανόητη, δεν είμαι... Είμαι ένα άτομο το οποίο έχω δουλέψει και παράγω χρήμα. Παρήγαγα, παράγω και θα παράγω. Έφτιαξα, φτιάχνω και θα φτιάξω περιουσία και για μένα και για όποιον είναι γύρω μου. Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αυτή την ώρα επενδύω εκεί που έχει προτεραιότητα. Αυτό θα πρέπει να το δεις και εσύ. Ήδη σου έχουν πάρει όλα αυτά που είναι δικά σου. Από τη σύνταξή σου, τους μισθούς σου, τη δουλειά σου ή οτιδήποτε. Για να μιλήσω για τη Χαλιβουργική που τους απολύσαν όλους, αφού τους είχαν να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα με 200 ευρώ το μήνα. Σου έχουν πάρει τις κατακτήσεις που σου δώσαν οι προγονείς σου. Άρα τι έχεις επί της ουσίας? Σου έχουν πάρει το κράτος σου. Έχουν έρθει οι χιτλερικοί, οι οποίοι σφάζανε και ασχημονούσανε και ξυλώναν τα πάντα εδώ πέρα, είναι πάλι εδώ και σου κάνουν κουμάντο. Ποια περιουσία σου? Άρα λοιπόν, κοιτάξτε εκεί πέρα που πρέπει να ρίξουμε το βάρος για να μπορέσουμε, αφού τους σταματήσουμε αυτούς, να σώσουμε και να δούμε την περιουσία μας και το κράτος μας, την περιουσία τη δική μας και την κοινή την οποία έχουμε που είναι και αυτή δική μας. Και ανήκει στα παιδιά μας, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτά που είπε η Τάνια τα προηγούμενα τρία είναι προϋποθέσεις για να κάνετε τα υπόλοιπα. Τα οποία είναι πράξεις. Και οι πράξεις είναι οι εξής. Πρώτον, κινητοποίηση στους δρόμους, έτσι όπως το ζήτησαν. Χωρίς συνδικαλιστές όμως. Τι κάνει ο άνεργος? Δεν κάθεται στο σπίτι του. Βγαίνει στον δρόμο. Βγαίνει στον δρόμο χωρίς συνδικαλιστές και βασικά ταυτόχρονα. Τους ταράζουμε στις μηνυτήριες αναφορές και τις ενστάσεις. Θέλουν ενστάσεις, θέλουν διαμαρτυρίες, θέλουν καταγγελίες για να δείξουν ότι δεν συμφωνούμε. Πνίξε τους το χαρτομάνι. Δεν θα έχει αποτέλεσμα τώρα, αλλά στην ουσία τους παίρνει κάθε δικαιολογία.
Και θα έχει αποτέλεσμα μετά, διότι σε κάθε μία αρχιοθέτηση, σε κάθε μία απόρριψη υπάρχει υπογραφή. Ακριβώς. Και αυτός που έχει υπογράψει, και αυτό το λέω για εσάς, δικαστές της πλάκας και της κακιάς και δελεηνής μορφής, στην πραγματικότητα και αξιωματούχοι, είναι η υπογραφή στην καταδίκη σας ως συνεργή βασικά για την, πώς το λένε, για τη γενοκτονία που γίνεται αυτή τη στιγμή και την εξολόθρευση του ελληνικού λαού. Και ως τέτοιοι θα δικαστείτε. Προσέχετε τι υπογράφετε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, γιατί στην ουσία πρέπει να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα καθάρματα από τους υπόλοιπους πραγματικούς Έλληνες που θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στην ελληνική κοινωνία τις επόμενες ημέρες πραγματικής. Το δεύτερο. Τι ζητάμε τις κινητοποίησεις. Δεν κατεβαίνετε με θλιβερά πανό. Όχι στους μισθούς, όχι πώς το λένε στις περικοπές των μισθών, όχι στις περικοπές των συντάξεων, δουλειά κτλ. Από ποιους τα ζητάτε, από αυτούς που σας τα πήρανε. Αυτοί είναι βασικά θα αυτό. Πρέπει να φύγουν από εκεί. Τα αιτήματα πλέον θα πρέπει να είναι τα εξής. Δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα. Και τι θα λέει το δημοψήφισμα. Χωρίς singular, χωρίς υπές, Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό όμως θα το πούμε όταν παραστεί ανάγκη και όταν το θελήσετε, πώς θα πρέπει να γίνει το σωστό δημοψήφισμα με κληρωτούς πολίτες κτλ. Στο οποίο τα θέματα του δημοψηφίσματος, τα πρώτα θα πρέπει να είναι. Αποδέχεται η Λαϊκή Βουλή στα μνημόνια, ναι ή όχι. Το δεύτερο, επικυρώνει ή ακυρώνει τις πράξεις των κυβερνήσεων τουλάχιστον από το 2009. Τις θεωρεί έγκυρες όλες αυτές τις πράξεις. Αυτό βασικά θα πρέπει να ζητάτε και δεν το ζητάτε από αυτούς. Κατεβαίνετε στον δρόμο για να κατεβούν και περισσότεροι Έλληνες, όπως έγινε με τους αγανακτισμένους. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνετε για να βασικά μαζέψετε τον υπόλοιπο ελληνικό λαό, σαν μαγιά βασικά. Έτσι θα ξεκινήσει η ανατροπή. Δεν θα τη φέρουν αυτοί επειδή θα το θελήσουν. Ποιο θα φέρουν αυτοί. Αυτοί θα φέρουν τους δικούς τους για να μην... Τον καινούριο Καραμανλή θα φέρουν. Για να μην δώσουνε, για να μην δώσουνε αυτά τα οποία ήδη πήρανε και να μην τιμωρηθούν για αυτά ή να μην χάσουν τα οφίτσια τους και τις δουλειές τους, όπως λέει το παιδί ο Σπηλιωτόπουλος. Λοιπόν, το παιδί αυτονόμ, βέβαια. Επίσης, θα πρέπει και επίσης να είναι και αν επικυρώνεται η ασυλία την οποία δίδουνε από το 96 και μετά, βασικά, ή από τότε που έγινε το πραξικόπημα του Σιμίτη. Το πραξικόπημα του Σιμίτη, εάν πραγματικά συνενεί ο ελληνικός λαός να υπάρχει ασυλία και να υπάρχει ατιμωρησία βασικά για τους... Και να υπάρχουν και ειδικά δικαστήρια. Και ειδικά δικαστήρια για όλους αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται τα κοινά και το χρήμα και τις τύχες του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα τρία βασικά πράγματα. Ναι στα μνημόνια ή όχι. Ναι, βασικά έγκυρες ή άκυρες οι κυβερνήσεις από το 9 και μετά. Και επίσης δεχόμαστε τις ασυλίες και τις απαλλαγές, τις νομικές και αστικές, τις οποίες έχουν δώσει σε όλους αυτούς από το 96 τουλάχιστον και μετά. Και επίσης βεβαίως, οι δίκες αυτές δεν μπορούν να γίνουν από αυτά τα ρεμάλια, τα οποία είναι τους συγκεκριμένους δικαστές των ειδικών δικαστηρίων. Στην πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει από μεικτά ορκωτά δικαστήρια με ενόρκους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Εγώ δεν συμφωνώ, αυτό το λέει η Τάνια και εν πάση περιπτώσει. Αυτό είπα σε όμως, πρώτη φάση. Λοιπόν, σε πρώτη φάση και το λέει βάσει των διεθνών νόμων κτλ. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να κάνει άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα, ταυτόχρονα με όλα αυτά, τι θα πρέπει να κάνεις. Θα πρέπει να σταματήσεις να συνενείς. Πώς συνενείς. Συνενείς πληρώνοντάς τους. Όταν τους δίνεις αυτά που ζητάνε, στην ουσία, μα ανοχή ή όχι, όσοι πόρνη το δίνει στον ταβαντζή της και τον αποδέχεται και τον επικυρώνει, στην ουσία σημαίνει ότι με οποιοδήποτε τρόπο και αν στα παίρνει, εσύ του τα δίνεις. Άρα τον συγκαλύπτεις. Θα πρέπει να αποφασίσεις, θα συνεχίσεις. Αυτό που θέλει είναι το χρήμα. Ο πόλεμος όλος γίνεται για το χρήμα. Τα όπλα σήμερα που παραδίδεις εσύ, είναι το χρήμα σου. Γιατί αυτή είναι η βάρκιζά σου. Η βάρκιζα. Τότε παραδώσαν τα όπλα, γιατί τότε μιλούσαν τα όπλα, επειδή το χρήμα είχε φύγει από τη μέση, είχε εξευτελιστεί την περίοδο της κατοχής και της απελευθέρωσης, σε εισαγωγικά. Και δώσαν τα όπλα και είδες τι πάθανε και τι πάθαμε. Το σημερινό όπλο σε αυτή τη φάση, του οικονομικού πολέμου και αυτό που σου κάνουμε, αυτό που σε σκοτώνουν, το χρήμα. Θα του δώσεις χρήμα.
Θα συνεχίσεις να πληρώνεις σε πρώτη φάση, δεν σου λέω παρακάτω, είναι ψηλά γράμματα. Σε πρώτη φάση όμως, τους φόρους και τις εισφορές που ζητάει. Και βεβαίως, πώς το λένε, στην ουσία με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει, τελειώσαμε τώρα καναλάρχη, να αρνηθείς να τους στηρίξεις. Και βεβαίως το τελευταίο, το οποίο θα πρέπει να ζητηθεί, δηλαδή μέσα στα αιτήματα που είπαμε προηγουμένως για το δημοψήφισμα με τα συγκεκριμένα, στάση πληρωμών πολιτών προς το κράτος, γιατί σημαίνει ότι δεν τους αποδεχόμαστε, δεν έχουν τη δεδηλωμένη και δεν τους δίνουμε ανοχή ή οτιδήποτε. Και το τελευταίο βασικό αίτημα, το οποίο είναι για εκτός της Ελλάδος και όχι για αυτούς, είναι επιστροφή του κατοχικού δανείου σε πρώτη φάση, το οποίο θα πρέπει να γίνει μέτρο πίεσης και υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα πιέσεως. Δεν θα τα πω σήμερα για το θέμα του κατοχικού δανείου, δεν προλαβαίνουμε. Και θέλω να το πούμε, πώς το λένε, αναλυτικά, πώς θα πρέπει να πιεστεί η Γερμανία και οι υπόλοιπες χώρες με καλό τρόπο και νόμιμο τρόπο για να μας τα γυρίσουν. Γιατί γελάμε. Έτσι, ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα, σταματάμε εδώ. Σας είπαμε ποιοι είναι αυτοί, σας είπαμε τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Έχετε τα blueprints, έχετε όλη τη συνταγή και εμείς σας είπαμε με ποιο τρόπο βασικά θα αρχίσει το ξύλωμά τους. Μόνοι τους να πέσουν, σας το είπαμε, δεν θα γίνει. Δεν θα φύγουν με εκλογές και με όποιον υποδείξουν αυτοί με στυλ μεταπολίτευσης, δεν θα είναι, θα είναι δικός τους και καλυμμένος. Και τι θα μας φέρει μαζί για να έρθει. Είπαμε το τι εθνική καταστροφή. Έχοντας αυτά υπόψη, σας εύχομαι καλή σας νύχτα και μην ξεχνάτε ότι όσοι επιχειρούν να γίνουν πρωθυπουργοί υπό αυτά τα καθεστώτα τα οποία υπάρχουν, έχουν σαφή προδιαγεγραμμένη μοίρα. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.